Καλησπέρα. Καλώς σας βρίσκουμε. Τρίτη σήμερα, τρίτη της δυσπιστίας. Τρίτη όπου και σήμερα θα προσπαθήσουμε εδώ με την παρέα του χωρίς μακιγιάζ να είμαστε σωστή πλευρά της δημοσιογραφίας και ανεξάρτητα με το αν θα παραχθεί ή δεν θα παραχθεί εκείνο το πολιτικό αποτέλεσμα που η πρόταση δυσπιστίας που κατατίθεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα φέρει, θέλω να πω ότι η δυσπιστία μας πάει. Μας πάει γιατί δεν αγοράζουμε πια τα σενάρια που θέλουν τα μέτρα, ας πούμε, για την ακρίβεια να είναι αποτελεσματικά. Στο παν 1, στο παν 2, στο παν 3, τελικώς η αξιοπιστία πήγε στο καλάθι μαζί με τα προϊόντα του καλαθιού. Στο παν 1, στο παν 2, στο παν 3, ότι και με τις υποκλοπές δεν έγινε και τίποτα. Κάποιοι ακούγαν κάποιους άλλους. Τελικώς μαστίσαν στον τοίχο στην Ευρώπη και άρχισαν να βάζουν και τα ζητήματα του κράτους δικαίου. Μετά ήρθε και ένα ψήφισμα, μετά ήρθε και Ευρωπαίες Αγγελέας και κάπου εκεί σταμάτησε το υπάρχουν οι κακοί στο εξωτερικό που είναι Σιριζέοι, είναι κομμουνιστές, είναι Πασόκοι και τα έχουν βάλει με τη χώρα. Δεν τα έχουν βάλει με τη χώρα, τα έχουν βάλει με την κυβέρνηση. Και η δυσπιστία μας πάει γενικώς, γιατί όπως καταλαβαίνετε, είναι το ένα, είναι τ' άλλο. Μας έγιναν και τα Τέμπη ένας βραχνάς πραγματικός, ένας πόνος ατελείωτος. Μας είπαν όλα στο φως και τελικά όλα πέσαν κάτω από τα μπάζα και από το φως δεν τα πάμε καλά. Δεν το βλέπουμε να σκάει ούτε από καμιά χαραμάδα και έχουμε αρχίσει να ξύνουμε όσο μπορούμε τα μπετά. Μπας και περάσει λίγο φως. Μπας και φωτίσει λίγο τις ψυχές των ανθρώπων που χάσαν τους δικούς τους και όλα αυτά τα παιδιά που δεν χάσαν μεν τη ζωή τους, αλλά χάσαν τη χαρά τους, χάσαν την υγεία τους, χάσαν την ψυχολογία τους. Καλησπέρα μας, ο Βασίλης Κουρής και η Έλλη Τριανταφύλου. Η Έλλη Τριανταφύλου και ο Βασίλης Κουρής. Καλησπέρα. Εδώ στην παρέα για να επιχειρήσουμε, Βασίλη, ένα κομμάτι αξιοπιστίας να κερδίσουμε μέσα στην απόλυτη δυσπιστία. Ναι, και το δικό μας πρόβλημα είναι. Γιατί αυτό το βίντεο που χάλασε κόσμο, αυτό το φτιαγμένο, το μονταρισμένο βίντεο, εμείς το παίξαμε. Το ηχογραφημένο, λες, από την πρώτη μέρα αυτό. Που δόθηκε. Αυτό μας, που εμείς μονταρίστηκε, εμείς το παίξαμε. Και είναι ένα πρόβλημα για τον κλάδο, είναι ένα πρόβλημα για τον καθένα από εμάς, είναι και ένα πρόβλημα για αυτούς που πρώτοι το βγάλανε ενώ ήταν προϊόν, μοντάζ, και δεν το καταλάβαμε ή δεν το πήραμε υπόψη. Εδώ και 30 τόσα χρόνια που συμπορευόμαστε, λέει το παράδειγμα με το γλάρο. Ο δημοσιογράφος και ο γλάρος. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο γλάρος το καταπίνει. Αμάστητο. Ο δημοσιογράφος δεν το μασφίσει. Λοιπόν, εδώ πέρα όντως δόθηκε και είναι σαφές ότι δόθηκε. Δεν ξέρω αν υπήρχε δυνατότητα να διασταυρωθεί ή όχι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η μετάδοση δημιούργησε εντυπώσεις και εκεί έχουμε σταθεί τώρα. Και ο Βασίλης βάζει το ζήτημα της δημοσιογραφικής επάρκειας. Λέω ότι και εμείς έχουμε ένα πρόβλημα σε αυτό. Δεν είμαστε άμεροι ευθυνών. Αυτό λέω, τίποτα παραπάνω. Mm-hmm. Και τώρα που γύρισε η μπάλα και αναγνωρίζονται ίσως κάποια πράγματα με μεγαλύτερη ευκολία από ό,τι στο παρελθόν, έχει μπει το ζήτημα ότι οι δημοσιογράφοι είναι και αυτοί λίγο στημένοι από ό,τι καταλαβαίνω, τουλάχιστον κάπως έτσι το ισχυρίζεται η κυβέρνηση, μια που μιλάει για οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα και ταυτόχρονα μιλάει και για συμπόρευση της αντιπολίτευσης. Αυτή υποθέτω ότι είναι και η γραμμή άμυνας. Αυτή είναι η γραμμή άμυνας. Βέβαια πρέπει να πω ότι είναι μια αμήχανη και νευρική γραμμή άμυνας έτσι, στην πραγματικότητα, διότι τώρα ξαφνικά πόλεμος οικονομικών συμφερόντων εναντίον της κυβέρνησης, να σου πω, ξέρω εγώ, δεν είναι και το πιο εύπιστο. Δεν μπορείς εύκολα να το αγοράσεις αυτό το σενάριο, ναι, με δεδομένη την προϊστορία, έτσι. Ναι, δεν είναι. Έχουμε και το μια πιο κυβέρνηση εύπιστο, η οποία δεν είχε σύσσωμο, ξέρω εγώ, τον τύπο απέναντί της. Παρόλα αυτά και παρότι υπάρχει ένας προβληματισμός ενδοκυβερνητικός για το κατά πόσον θα είναι προς το συμφέρον της κυβέρνησης και όντως θα διευκολύνει το στόχο της επανασυσπήρωσης της εκλογικής βάσης και της κοινοβουλευτικής ομάδας, μια όξυνση των τόνων κατακόρυφη με αυτή την αιχμή όμως, δηλαδή με τα οικονομικά συμφέροντα και τους δορυφόρους τους, φαίνεται, αυτό λένε οι πληροφορίες μέχρι αυτή τη στιγμή, ότι το κλίμα θα είναι συγκρουσιακό, με τοπικό. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι όταν κάποιος... Δεν εννοώ με την αντιπολίτευση. Ξέρεις τι γίνεται. Εδώ υπάρχει ένα πράγμα το οποίο θα μας βοηθήσει και ο Βασίλης. Υπάρχει ένα πράγμα που έχει να κάνει με το εξής. Μπορείς εύκολα να πέσεις σε μια περιγραφή συνωμοσιολογίας αν δεν αρχίσεις ο Σκουρής, η Τριανταφύλου, ο Χουδαλέκης. Να αρχίσεις να λες πράγματα ότι... Αν θα υποθούν ονόματα, ακριβώς, θες να πεις τώρα, αυτό ρωτάς. Γιατί αλλιώς το να παριστάνεις και εγώ τον αντισυστημικό πρωθυπουργό είναι σαν και εκείνο που είχε πει ο Γιώργος Παπανδρίου, αντιεξουσιαστές στην εξουσία. Τι να δεις. Είναι, άκουσα και κορυφαίο υπουργό σήμερα να, πει ότι θα, να λέει ότι θα πούν ονοματεπώνυμο.
έξω που το κουβεντιάζαμε με την Έλλη και συναδέλφους, λέγαμε Λίλα Πάουζε, σοκολάτα, θυμάσαι την ιστορία. Είναι δευτερεύον, Γιώργο. Το πρωτεύον, κατά τη γνώμη μου, είναι το εξής. Λέει η κυβέρνηση, αυτό που έβγαλε το Βήμα την Κυριακή, το είχε βγάλει η ΕΡΤ τρεις μέρες μετά. Και συνεπώς το γνωρίζαμε, μάλιστα. Και γιατί τότε αυτό που βγάλε το Βήμα σήμερα είναι προσπάθεια αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης, αφού το ξέραμε ένα χρόνο τώρα, έχει πάει στη δικαιοσύνη και είναι πόλεμος οικονομικών συμφερόντων εναντίον της κυβέρνησης. Δεν έχει λογική. Ναι. Δεν μπορεί να σταθεί, θέλω να πω. Δεν υπάρχει. Πέρα από αυτά που σωστά είπατε πριν, που είναι η γενική εικόνα. Εγώ εξακολουθώ και λέω. Έχουμε άλλη μια μέρα σήμερα μετά την αποκάλυψη αυτή. Εσύ λες ότι το είχαμε πει και εδώ, το είχαν καταγγείλει οι άνθρωποι και το πάει. Το λέω και ονομαστικά. Δεν λέω ότι το είχαμε πει εμείς και στα αξιουρά του Γαϊδάρου. Λέω το και πει ο Γενιδούνιας. Ναι. Είχε πει κοπτοραπτική. Τι να κάνουμε τώρα. Λέω λοιπόν, θα τους βρουν αυτούς. Για μένα αυτό είναι πάνω από τη σύγκρουση στη Βουλή, πάνω από τα οικονομικά συμφέροντα. Θα τους βρουν αυτού. Θα πάνε να πιάσουν. Ποιος ήταν αυτός, αφού μπορούν και το βρουν, και αν δεν το έκανε ο ίδιος για ίδιο όφελος, να κελαϊδίσει και να πει ποιος τον έβαλε να το κάνει. Και μετά τα υπόλοιπα θα τα βρει η υπηρεσία. Επειδή... Αλλά αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό δεν είναι ένα κράτος δικαίου που αφορά την πολιτεία, αφορά τη δικαιοσύνη, τους οργανωμένους θεσμούς και οτιδήποτε. Και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Λέω, θα τα βρει η υπηρεσία και το εννοώ. Επειδή είναι το ζητούμενο αυτό ή δεν είναι. Εδώ είναι τρεις ερωτήσεις. Άρα πάμε λοιπόν σε αυτό. Έβαλε ένα ποιος το έκανε. Ποιος το έσπρωξε, το διοχέτευσε και με ποιανού εντολή. Έβαλε ένα ζήτημα στην αρχή. Έβαλε ένα ζήτημα στην αρχή ο Βασίλης. Έτσι. Έτσι. Και έχει να κάνει και με τη δημοσιογραφία. Εγώ απορώ. Η δικαιοσύνη, για παράδειγμα, που όλα αυτά τα οποία σήμερα ισχυρίζεται η κυβέρνηση, ήταν γνωστά, άμα μου, ήταν σωστά, άρα ήταν λάθος. Ήταν λάθος η διαρροή. Αφού ήταν σωστό το ρεπορτάζ, γιατί τι προσέφερε το τελευταίο δημοσίευμα του Βήματος, την επιβεβαίωση ότι είχε φύγει ένα μονταρισμένο, και όχι μονταρισμένο του τύπου που λέμε ότι μοντάρουμε στο μοντάζ το ρεπορτάζ, έτσι. Μονταρισμένο με την έννοια ότι αλλάζει την ουσία, το περιεχόμενο, ότι παραπλανεί. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αφού όλα αυτά τα γνωστά και η δικαιοσύνη εδώ και ένα χρόνο δεν έπρεπε να έχει κουνηθεί για να μάθει ποιος έκανε τη διαρροή. Τέσσερα άτομα, ο Βασίλης το γράφει. Ομοίως έλεγα και η εξεταστική που ολοκλήρωσε τις εργασίες της. Καλά, εσύ το ξέρεις. Καλά, εντάξει, εκεί τώρα άστε. Όχι, θα οφειλέ. Να σου πω, πάθαμε Μητσοτάκη και οι δύο μαζί. Θα οφειλέ, αυτό λέμε. Πάθαμε Μητσοτάκη και οι δύο μαζί, το καταλάβες. Είδες τι είπαμε, η εξεταστική, αφού το είπε και ο Πρωθυπουργός. Εμείς δικαιούμαστε να το λέμε γιατί κρίνουμε την εξεταστική. Ναι. Ο Πρωθυπουργός δεν δικαιούται. Σε καμία περίπτωση. Τα μέλη της εξεταστικής δεν δικαιούνται, γιατί τις συστήνουν και γιατί είναι υποχρεωμένοι να φέρουν την αλήθεια στο φως. Θα πρέπει να ψάξουν, να βρουν, να προτείνουν στη δικαιοσύνη, να αποδώσουν ευθύνες πολιτικές ή αν πιστεύουν ότι υπάρχουν ποινικές, να πάνε εκεί. Εδώ έχουμε 24 εξεταστικές τα τελευταία χρόνια στη διάρκεια της μεταπολίτευσης και δεν είχαμε ποτέ αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να απασχολήσει αυτό το πολιτικό σύστημα. Αυτά να πούμε, φτιάξαμε μια εξεταστική έτσι για την πλάκα που ουσιαστικά υπονόησε. Όχι, δεν πρέπει. Αυτό λέμε. Δεν πρέπει να είσαι αυτό αριστερός, δεξιός, κεντρός, αντισυστημικός, συστημικός, άριστος, άπλητος, ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά. Δεν χρειάζεται να είσαι τίποτα. Απλή λογική για το πώς λειτουργεί ένα πραγματικό κράτος δικαίου. Αυτό. Τίποτα άλλο. Δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Και έβαλες και εσύ, Έλλη, το κομμάτι που λες, υπάρχουν τα ποιος το έκανε, γιατί το έκανε κτλ. Νομίζω ότι αν αυτό δεν απαντηθεί, εύκολα κανείς συνάγει το συμπέρασμα ότι έγινε μια απόπειρα διαχείρισης με τέτοιο τρόπο, ώστε βεβαίως να φανεί ότι το ανθρώπινο λάθος ήταν ο μόνος λόγος για το δυστύχημα και ταυτόχρονα να γίνει συγκάλυψη των πολιτικών ευθυνών. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, εχθές το βράδυ που φιλοξενήσαμε εδώ στο Χωρίς Μακιγιάς, έδειξε τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας μα ο ίδιος είχε πει ότι το ίδιο βράδυ είχε ξενυχτήσει, είχε ενημερωθεί, είχε. Και εφόσον είχε, αναρωτιέται κανένας αν ο Πρωθυπουργός που είχε όλη αυτή την εποπτεία δεν είναι σε θέση να δώσει ίδιες απαντήσεις. Να δούμε βέβαια στη Βουλή, έτσι. Γιατί είναι η πρόταση δυσπιστίας που είναι στο τραπέζι, και θα πάμε τώρα να την κουβεντιάσουμε, να δούμε αν στη Βουλή ο Πρωθυπουργός θα εμφανιστεί ως ο άνθρωπος που απαντάει, γιατί έχω την εντύπωση ότι μάλλον θα πάμε στην επίθεση που περιέγραψες πριν από λίγο. Νομίζω να το προεξοφλήσουμε. Τα συμφέροντα και τα συμφέροντα. Ναι.
Και ότι από την πλευρά της κυβέρνησης έχουν γίνει όλα όσα έπρεπε να γίνουν και ότι η υπόθεση βρίσκεται σε στάδιο διερεύνησης από τη δικαιοσύνη. Εγώ θεωρώ ότι, να το πω αλλιώς, να το πω κομψά, όπως το λένε συνήθως οι δημοσιογράφοι που σέβονται τον εαυτό τους. Θεωρώ ότι υπάρχουν εισηγήσεις, και επαναλαμβάνω το λέω κομψά, που λένε ότι θα πρέπει κάτι να κάνει στη Βουλή να πάρει από πάνω την υπόθεση των Τεμπών. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να δώσει τον πρώην Υπουργό Μεταφορών να βάλει ένα θέμα. Κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν μπορεί έτσι να πάει στις ευρωεκλογές ανεξαρτήτως αν αυτές τις μέρες θα υπάρχει μια συσπήρωση. Γιατί φέρνει εκ των πραγμάτων μια πρόταση μορφής εναντίον της κυβέρνησης, μια συσπήρωση. Αυτό πάντα συμβαίνει. Ναι. Δεν ούτε υπάρχει προηγούμενο που έριξε εξεταστική επιτροπή, πρόταση μορφής. Να σου θυμίσω. Αλλά και συνήθως, Βασίλη, γινόταν η πρόταση μορφής, μετατρέπεται σε ψήφο εμπιστοσύνης. Δευτερεύον τώρα είναι αυτό, κατά τη γνώμη μου. Δεν θα το κάνει όμως. Δεν θα το κάνει. Κατά τη γνώμη μου, δευτερεύον είναι. Δεν είναι πρωτεύον. Θέλω να πω ότι μόνο μία φορά υπήρχε ένα γεγονός, έπεσε η κυβέρνηση Παπανδρέου, αλλά πώς. Με την κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ, απίστευτα, αλλά ελληνικά έτσι τρόπο, με την κοινοβουλευτική ομάδα να λέει: θα σου δώσω το Πασόκ, θα σου δώσω ψήφο εμπιστοσύνη. Αρκεί την επόμενη μέρα, μόλις την πάρεις, θα παραιτηθείς. Ναι, ναι. Αυτό είναι το κόλπο. Ήταν τα μνημονιακά πρωτότυπα που ζούσαμε. Ναι, ναι. Αυτό άλλο τίποτα δεν ξέρω αν έχει γίνει σε αυτή τη χώρα με πρόταση. Η πρόταση μορφής γίνεται για πολλούς και διάφορους λόγους. Είναι υπαρκτός, είναι ένα δικαίωμα της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι είναι η κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία ελέγχου. Σωστό. Δεν έχει άλλη. Σωστό. Μετά η πρόταση μορφής πάει εναντίον συνολικά της κυβέρνησης, εναντίον προσώπου, υπουργού. Η πρόταση της πιστείας είναι η κορυφαία διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ξέρεις τι γίνεται, επειδή το πράγμα πάει, πώς να το πω τώρα, ας πούμε, επειδή το σχολιάσαμε χθες, πριν από 15 μέρες είχε γίνει πρόταση μορφής από τη Νέα Αριστερά. Πρόταση για πρόταση. Γιατί κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν μπορεί από μόνο του να κάνει πρόταση μορφής. Λόγω της έλλειψης των υπογραφών. Γιατί δεν έχουν καν 50 βουλευτές το ένα από αυτά. Λοιπόν, και έπεσε στον Τουβάρη. Τώρα υπάρχει, ας πούμε, ο απαραίτητος αριθμός υπογραφών. Μπαίνει το ερώτημα τι έχει αλλάξει. Και βλέπουμε ότι το κύριο επιχείρημα είναι να έρθει, επειδή ό,τι είπε ο Βασίλης ισχύει, έτσι είναι ιστορικά δεδομένο, ότι καμία πρόταση μορφής δεν έχει καμία κυβέρνηση. Λέει, για να έρθει στη Βουλή να απαντήσει. Mm. Εγώ αναρωτιέμαι αν θα τον υποχρεώσει οποιαδήποτε είδους διαδικασία να απαντήσει. Δηλαδή, επέλεξε να μην παραστεί στη συζήτηση για το πόρισμα της Επιτροπής. Τώρα θα παραστεί. Ναι, αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό που θα τον υποχρεώσει να απαντήσει. Να απαντήσει πιστικά ή να δώσει απάντηση όπως μπορεί να την περιμένει η αντιπολίτευση, μπορεί να με δώσει, αλλά απάντηση θα δώσει. Η οποία απάντηση θα κρυθεί. Θα κρυθεί. Στη Βουλή, εγώ πιστεύω την επόμενη μέρα, αν ξεκινήσει από τη στιγμή που ξεκινάει σήμερα, την Πέμπτη το βράδυ θα έχουμε την ψηφοφορία. Αριθμητικά δεν θα αλλάξει τίποτα. Αριθμητικά ο σχετισμός δυνάμεων θα είναι 157 και οι υπόλοιποι απέναντι. Αυτό θα είναι. Ακούω. Πολιτικά όμως το κλίμα θα είναι το ίδιο. Ακούω, αν δεν Βασίλη, είναι τα ίδια, ποιος θα είναι κερδισμένος και ποιος θα είναι ο χαμένος. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα του τριημέρου, κατά τη γνώμη μου. Ακούω το εξής και νομίζω ότι δεν είναι όλο αυτό το πράγμα. Είναι μια κριτική που γίνεται και από, θα έλεγα, αρκετά ανεξάρτητες φωνές. Τώρα που ο Καραμαλής είχε βρεθεί πάλι στο επίκεντρο, στο στόχο, αν θέλετε, συναδέλφων του στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Τώρα που αυτή η διαδικασία είχε αρχίσει να έχει ένα αποτύπωμα δημοσκοπικό, δηλαδή να έχει μια φθορά η κυβέρνηση, κυρίως λόγω των Τεμπών και να το πω έτσι, να αποδυναμώνεται σε ό,τι αφορά τα εκλογικά της ποσοστά, τουλάχιστον στη δημοσκοπική καταγραφή, έρχεται αυτή η πρόταση, η οποία επί της ουσίας τι κάνει, βγάζει τον Μητσοτάκη από τη δύσκολη θέση που είχε βρεθεί αντικειμενικά και του δίνει τη δυνατότητα να βγει μπροστά, να καλέσει τους Νεοδημοκράτες να συσπηρωθούν. Και τα αρέστα. Αυτή είναι μία ανάγνωση. Ναι, δηλαδή λέω μία και εκδοχή, δεν είναι μάλλον. Αυτό ναι, είναι μία εκδοχή. Γιατί υπάρχει άλλη εκδοχή που λέει ότι επί τριήμερων όλη η αντιπολίτευση θα βάλει εναντίον της κυβέρνησης και κυρίως θα ζητάει απαντήσεις σε συγκεκριμένα φλέγοντα ερωτήματα. Αυτό δεν είμαι καθόλου βέβαιη ότι στο τέλος της ημέρας θα είναι λιγότερο σημαντικό από την πρόσκαιρη συσπήρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το βέβαιο είναι ότι θα υπάρξει μια συσπήρωση, ναι, ναι, υπό την έννοια ότι δεν θα υπάρξει κάποια αντίδραση, έτσι. Ουσιαστική συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω αν θα
θα υπάρξει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δεν το ξέρω τι. Ναι, είναι κάτι που θα δούμε και πώς θα πάει η ιστορία. Εξάλλου, έχω άλλη άποψη. Μεταφέρω την... αυτή την προσέγγιση, έτσι, ότι ρε παιδιά, τώρα που ήταν κάτω η Νέα Δημοκρατία, αυτή η πρόταση της δυσπιστίας μπορεί και να τους εισπυρώσει. Εγώ έχω άλλη άποψη. Εγώ έχω άποψη ότι ήδη παράγονται κάποια πολιτικά αποτελέσματα και θα σας πάω σε αυτό, αφού πρώτα πούμε ότι με απόφαση της Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Μαρίας Συριγγύλα, διαγράφεται από μέλος της Νέας Δημοκρατίας ο Μιχαήλ Ταμήλος. Οι δηλώσεις του δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες μας και δεν έχουν καμία θέση στο κόμμα μας. Ευχαριστώ και την Αμαλία που μας το έστειλε, την Αμαλία Κάντζο. Να θυμίσω ότι ο κύριος Ταμήλος, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είχε δηλώσει ότι δεν θα κλάψουν και όλα τα τρίκαλα. Τρεις κοπέλες πέθαναν και άλλοι πολλοί. Δεν θα πάρουν και όλα τα τρίκαλα ένα μαντήρι να κλάψουν. Τόσο κινησμό, έτσι. Καλά. Ταμήλος είναι αυτός. Δεν νομίζω ότι αξίζει να μένουν παραπάνω. Πάντως εγώ έχω σοβαρές αμφιβολίες αν αυτή η εισήγηση που σωστά λέει το ρεπορτάζ του Βασίλη ότι υπάρχει στον Πρωθυπουργό θα την κάνει αποδεκτή αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον όχι τώρα με αφορμή την τρίμηνη διαδικασία σε ό,τι αφορά τον πρώην Υπουργό που μεταφορών λέω. Να δώσει τον Καραμαλή εννοείς. Να τον δώσει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Άλλωστε, αναμένονται και οι εξελίξεις δικαστικές. Επειδή έχουμε κάνει, και νομίζω πολύ αναμενόμενο ήταν, πολύ αυστηρή κριτική στον κύριο Καραμαλή και γιατί έθεσε υποψηφιότητα και γιατί ο τρόπος που αντιμετώπισε την Επιτροπή δεν ήταν ο αναμενόμενος και γιατί επί της ουσίας δεν ανέλαβε την πολιτική ευθύνη του να σου συμβαίνει μια τέτοια εγκληματική τραγωδία, το είχα βαφτίσει στα Τέμπη. Δεν ξέρω αν και ο κύριος Καραμαλής έχει όπλα στη φαρέτρα του. Μπορεί και να έχει. Αληθινό το ερώτημα. Αλλά εγώ έχω δύο ενστάσεις στο εξής. Το πρώτο είναι, όλα αυτά που λες για τον κύριο Καραμαλή ισχύουν, ότι θα μπορούσε να αποσυρθεί. Όμως το ότι μπήκε στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας δεν μπήκε μόνος. Προφανώς. Δεν είδε φως και ανέβηκε, τον έβαλε ο Πρωθυπουργός. Έτσι, για να έχουμε μία αίσθηση. Αυτό, Βασίλη, ενισχύει το ερώτημα. Ναι, ενισχύει το ερώτημα. Ενισχύει το ερώτημα. Ακριβώς ενισχύει το ερώτημα. Αν δηλαδή μόνο το καραμαλικό στρατόπεδο λόγω της ισχύως του επίεσε και μπήκε ο Καραμαλής στο ψηφοδέλτιο των Σερών, ή αν και το καραμαλικό στρατόπεδο ή ο Καραμαλής του Αχιλλέως είχε και αυτός γνώσεις. Ήξερε πράγματα τα οποία θα φαίνανε σε πολύ δύσκολη θέση του Πρωθυπουργού. Καλά, νομίζω η απάντηση είναι σαφές ότι είναι το δεύτερο. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει οτιδήποτε άλλο τώρα. Αλλά αν συμβαίνει αυτό που λες, Γιώργο, που συμβαίνει, υπάρχει ένα θέμα. Ότι ο Πρωθυπουργός ξαναπαίρνει πάνω του, αν δεν το κάνει δηλαδή, ξαναπαίρνει πάνω του αποκλειστικά το θέμα για το οποίο κατηγορείται από την αντιπολίτευση, το θέμα της συγκάλυψης της τραγωδίας των Τεμπών. Δεν είναι ευκολάκι. Όλα τα πράγματα έχουν δύο αναγνώσεις. Λοιπόν, μπορεί λοιπόν να το παίρνει πάνω. Εν πάση περιπτώσει, θα έχει ενδιαφέρον αυτό το τρίμερο. Έλεγα για το πολιτικό αποτέλεσμα πάντως που παράγεται, ανεξάρτητα με ότι. Εντάξει, περισσότεροι τουλάχιστον δεν πιστεύουμε ότι θα πέσει η κυβέρνηση από την. Δεν θα βάζα στοίχημα για κάτι τέτοιο. Ότι θα μπορούσε να έχει τέτοιο αποτέλεσμα. Απολιτικά αποτελέσματα όμως παράγει. Έτσι, ξαναέβαλε για παράδειγμα στο επίκεντρο της συζήτησης τον Ανδρουλάκη. Έβαλε τον Κασελάκη σε μια θέση να προτείνει εκλογές με διεθνείς παρατηρητές και έδωσε και κάποια διάσταση αντεπίθεσης με την πρότασή του. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία λέει ότι υποτιμάς τη χώρα, ότι μας θεωρείς μπανανία, ότι αυτά δεν γίνονται, ότι αμφισβητείς την αδιάβλητο των εκλογών και. Θέλω να πω ότι παράγονται πολιτικά αποτελέσματα. Δεν είναι ότι φανώς έγινε η πρόταση της πιστείας, θα γίνει μια συζήτηση, κλείσαμε και φύγαμε. Τα αποτελέσματα θα είμαστε σε θέση να τα γνωρίζουμε την Παρασκευή το πρωί, την Πέμπτη το βράδυ. Όταν θα ολοκληρωθεί η συζήτηση και να δούμε με τι όπλα θα πάει ο καθένας και πώς θα είναι. Τώρα όμως είπες δύο πράγματα τα οποία είναι εκ των πραγμάτων δεδομένα. Το πρώτο είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε μια κίνηση η οποία τον βγάζει προσωρινά ή όχι θα φανεί από το εσωκομματικό πρόβλημα που είχε και τον καθιστά ουσιαστικά εκ των πραγμάτων ηγέτη της αντιπολίτευσης με την έννοια ότι το δικό του κόμμα πήρε την πρωτοβουλία να καταδεχθεί. Και θα είναι και ο βασικός συνομιλητής. Εισηγητής επί της ιστορίας. Εκ των πραγμάτων. Πώς θα καταλήξει αυτό, το είπαμε, θα το δούμε. Να σου βάλω εδώ μια παράμετρο. Ναι, πες μου. Επειδή η πρόταση μορφής είναι μια αμιγώς κοινοβουλευτική διαδικασία. Έτσι. Ναι. Δεν ξέρω αν θα στηθούν όλοι οι Έλληνες απέναντι στην οθόνη και θα βλέπουν τη Βουλή. Είναι όμως μια κοινοβουλευτική διαδικασία. Σε αυτή την κοινοβουλευτική διαδικασία
ο Ανδρουλάκης έναντι του Κασελάκη έχει πλεονέκτημα, είναι παρόν. Ναι. Ο Κασελάκης. Αυτό θα συνέβαινε αντικειμενικά ούτως ή άλλως. Ακόμα και αν το ΣΥΡΙΖΑ για, την έκανε την γι' αυτό πρόταση, και το, γι' αυτό, πάλι θα συνέβαινε. Γι' αυτό και το βάζω, ότι ο Ανδρουλάκης έχει τη δυνατότητα να είναι στη Βουλή, να υποστηρίξει την πρότασή του, να επιχειρηματολογήσει. Στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα κληθεί να το κάνει για πολλωστή φορά. Καλά το κάνει ο άνθρωπος, έτσι. Ο Σοκράτης Φάμελος. Ναι, λέω εγώ τώρα, από την άλλη πλευρά, ο κύριος Κασελάκης, η γνώμη μου είναι ότι η παρέμβαση η οποία έκανε δεν ήταν σωστή. Δεν βοήθησε το κόμμα του, έδωσε όπλα στον κύριο Μητσοτάκη. Και φαίνεται από την άλλη πλευρά. Για το σημερινό, λες. Και το χθεσινό και το σημερινό. Και το σημερινό. Αυτό είναι δηλαδή δυνατόν η διορία να συνυπογράφεις μια πρόταση και μετά να λες ότι θα γίνει σοκ και κοκορομαχίες. Λες αυτό, ναι. Το βασικότερο είναι όταν σε αυτό λες να έρθουν διεθνείς παρατηρητές. Α, ναι. Εδώ την κουβέντα την κάναμε εδώ μαζί χθες και μας βλέπανε. Και έλεγα ότι παρατηρητές πάνε παντού. Ναι. Και στην 19 ήρθαν στην Ελλάδα και το 23 έλεγα και Έλληνες βουλευτές πήγαν στην Ισπανία. Και να σήμερα, μετά από τη δεύτερη συνέντευξη στην εφημερίδα των, δήλωση ήταν, στην εφημερίδα των συντακτών, που βγαίνει μετά μια άτυπη ενημέρωση, υποβαθμίζει το θέμα και λέει: ναι, έτσι γίνονται. Πάνε παντού οι παρατηρητές. Αυτό ζητάμε, πάνε παντού. Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία μπορούν. Να το πω κομψά. Δίνουν μια νευρική κρίση απέναντι στην μπουκιά που σου πήρε ο αντίπαλος για τη δεύτερη θέση. Ο βασικός αντίπαλος για τη δεύτερη θέση. Και κατά τη γνώμη μου δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Ανδρουλάκης προτίμησε να ομιλήσει με τους επικεφαλείς των πολιτικών των κοινοβουλευτικών ομάδων για την πρόταση Μομφής και όχι με τους επικεφαλείς των κομμάτων, αποκλείοντας έτσι από συνομιλητή του τον κύριο Κασελάκη. Έτσι. Συνομίλησε με τον κύριο Φάμελο. Τυχαίο. Δεν νομίζω που λέει και το σλόγγαν. Δεν νομίζω. Πάντως, φαίνεται. Πάντως και η σημερινή του δήλωση ήταν ατυχής. Του Κασελάκη. Ναι, και εγώ συμφωνώ. Για το θέμα του. Μπορείς να λες ότι θα γίνει ένα σοου και κοκορομαχίες. Και ταυτόχρονα υπογράφεις την πρόταση. Και ταυτόχρονα υπογράφεις τις κοκορομαχίες. Δεν γίνονται όλα μαζί. Το τσίπησε ο κύριος Βορύδης. Και... δεν μπορώ να διαφωνήσω. Πήγε απέναντι. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Είναι αυτό, δεν είναι. Εδώ είναι και το εξής. Εκ των πραγμάτων, είτε κάποιος το πιστώσει στον Ανδρουλάκη, πει ότι πήρε μια πρωτοβουλία, ας πούμε, που του βγαίνει. Είτε το διαβάσει τελείως ανάποδα και πει και το σύστημα δεν θέλει τον Κασελάκη, θέλει τον Ανδρουλάκη και μέσα από αυτή τη διαδικασία, ας πούμε, τον βάζει στο επίκεντρο. Όπως και αν το διαβάσει, ότι παράγεται ένα πολιτικό αποτέλεσμα. Γιατί το σύστημα τον θέλει δηλαδή για να μείνει μπροστά. Ας έβγει ο άλλος μπροστά. Εγώ ξέρω ότι δεν διαβάζω. Θέλω να πω, δεν τώρα. Βασίλη μου, εγώ τα πράγματα δεν διαβάζω. Το ξέρω. Εγώ λέω, παράγεται ένα πολιτικό αποτέλεσμα. Και το πολιτικό αποτέλεσμα, άμα το βάλει 100 ανθρώπους και τους καλέσει να ψηφίσουν, οι 30 θα ψηφίσουν έτσι και οι 20 αλλιώς και πάει λέγοντας το πράγμα. Το πολιτικό αποτέλεσμα ματρύεται και πολύ καλά έπεσε. Εσύ την Παρασκευή το πρωί θα είμαστε όλοι λίγο σοφότεροι, κάτι θα μπορούμε να πούμε παραπάνω. Θα μετρηθεί στη συνέχεια. Αλλά ότι, υπάρχει ένα ερώτημα. Ότι έχει κινεί μια διαδικασία και ότι γεννάει κάτι, να γεννάει κάτι. Δεν είναι. Εδώ θα ήθελα να βάλω, Γιώργο, την επόμενη μέρα σε έναν βαθμό. Για παράδειγμα, αυτή η προσπάθεια που έγινε και που η δημοκρατική αντιπολίτευση, με εξαίρεση το ΚΚΕ που έχει μια διαφορετική στηρίζει την πρόταση, την πάει για τακτική του, αλλά χωρίς να υπογράφει. Δεν υπογράφει, γιατί δεν θεωρεί ότι είναι αντιπολίτευση τα υπόλοιπα κόμματα, θεωρεί ότι αυτό είναι αντιπολίτευση, η άλλη είναι απλώς, πώς το λέγαμε παλιά, 5 κόμματα, 2 πολιτικές. Λοιπόν, αυτό δεν είναι έτσι. Ναι. Σε λίγο θα φωνάξουμε και το κουκουέ αλλαγή δεύτερη κατανομή. Χάπι το 17% το έχουν σαν στόχο. Για να μην ξεχνιόμαστε. Για σωματική αντιπολίτευση αυτή τη φορά. Το τραπεζιέκο και ξέχασα πάλι, κατάλαβες. Αλτσχάιμερ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ένα θέμα σε αυτό. Την επόμενη μέρα αυτό το μέτωπο θα υπάρχει. Αυτό το μέτωπο μπορεί να υπάρχει. Μπορεί να μετασχηματιστεί σε κάτι ευρύτερο. Μετά να είναι αυτό δηλαδή. Μπορεί να απαντηθεί πω, αυτό πριν τις ευρωεκλογές. Και πριν από τις ευρωεκλογές. Κατά τη γνώμη μου, πριν από τις ευρωεκλογές σε καμία δεν περίπτωση. Μπορεί μετά μπορεί. Απαντηθεί. Η γνώμη μου είναι πάντα όχι. Απλώς βάζω. Εγώ πιστεύω όχι. Όχι. Με συγκεκριμένες ηγεσίες κλπ. Δεν γίνεται. Και θα μπει το θέμα της ανασύνδεσης του χώρου μετά τις ευρωεκλογές. Αλλά αυτό είναι μια προσωπική άποψη. Ας κρατήσουμε το ερώτημα που υπάρχει. Μπορεί αυτό να μετασχηματιστεί ή θα είναι μία από τα ίδια για την επόμενη μέρα. Αυτό. Στη Βουλή πάντως θα δούμε αν υπάρχει εν δυνάμει, με εξαίρεση τον Στέφανο Κασελάκη, έτσι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω, είναι απόν από αυτή τη διαδικασία. Θα δούμε αν υπάρχει πρωθυπουργήσιμος αντίπαλος.
Δηλαδή θέλω να πω ότι αν είναι στοίχημα για το Μητσοτάκη αυτή η ιστορία που κατά τη γνώμη μου είναι βούτυρο στο ψωμί του το να συσπυρώσει το κόμμα του σε αυτή τη φάση, αλλά αυτό είναι η προσωπική αντίληψη και άποψη, ξέρω εγώ, δεν γραμμένη στα μάρμαρα, μπορεί να πέσω έξω, ξέρω εγώ. Θα δούμε αν και οι άλλοι, κυρίως όμως ο κύριος Ανδρουλάκης που πήρε την πρωτοβουλία, είναι αυτό που λέμε πρωθυπουργήσιμος. Γιατί μέχρι τώρα, είτε γινόταν μια κριτική του τύπου ότι δεν παίρνει πρωτοβουλίες, καλά, δεν λέω ρε Βασίλη, δεν του κάνανε μια κριτική ότι πού είσαι. Ο άλλος, ξέρω εγώ, έχει λιώσει τα παπούτσια του, είναι παντού, αυτό αδιαμεσολάβει την επικοινωνία με τον κόσμο, εσύ πού είσαι. Αυτή η κριτική του γινόταν. Θα δούμε λοιπόν αν με την πρόταση που κάνει, ταυτόχρονα έρχεται και η ικανότητα να τη στηρίξει. Δηλαδή θα πάει στη Βουλή και θα του πάρει κοινώς τα πολιτικά σόβρακα του Μητσοτάκη. Αυτό δεν το έχουμε δει μέχρι σήμερα συμβαίνει. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Γιατί, είπαμε, γιατί και ο ίδιος θα κριθεί. Και τα, σαφώς, τα κέρδη και τα ωφέλη όλων θα τα δούμε Πέμπτη το βράδυ κατά τη γνώμη. Θα μπορούμε να, πιο άνετα να συζητήσουμε. Για τα άλλα κόμματα πιστεύετε ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον? Δηλαδή εδώ έχει κάτι να περιμένει, ξέρω εγώ, εκτός του ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει να περιμένει κάτι από αυτή τη διαδικασία? Το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Ελληνική Λύση, που δεν κλήθηκε τελικώς να υπογράψει, από ό,τι κατάλαβα. Μα πώς να κλήθηκε? Και εγώ δεν. Μην με ρωτάς. Εγώ το λέγα και χθες που κάναμε την κουβέντα, πώς μπορεί να υπογράψει η Νίκη, πώς μπορεί να υπογράψει η Ελληνική Λύση. Δεν ούτε απέθυνση ούτε τίποτα. Αλλιώς δεν θα υπήρχαν διαχωριστικές γραμμές. Αλίμονο δηλαδή, αν συνυπόγραφαν τα κόμματα που θέλουν να χαρακτηρίζονται στον χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς με τα κόμματα που θεωρούν και είναι κατά τη γνώμη μου στο άκρο δεξιό. Δεν θα ήταν αυτό, δεν μπορεί να γίνει. Θέλω να πω, εξ αρχής θα κατέρεε. Και τζάμπα μπήκε στην κουβέντα κατά τη γνώμη μου από όποιος το έβαλε, μυαλοφυγόδικος ήταν. Ναι, γιατί θα μπορούσε να την άξει και τη διαδικασία στον αέρα, στην πραγματικότητα. Είναι αυτό που εάν κάποιος άλλος υπογράψει, εσύ δεν βάζεις την υπογραφή σου από δίπλα. Ναι, τώρα. Έτσι, εγώ δηλαδή δεν θέλω την υπογραφή μου. Με λένε σκουρί και δεν θέλω την υπογραφή μου, δηλώσει την υπογραφή του Χουδαλάκη. Μπορώ να το καταλάβω. Να πάμε στη Βουλή, να πάμε να πούμε καλησπέρα στην Αλεξάνδρα Δούσκα, γιατί εκεί συμβαίνουν τα σπουδαία. Έτσι, και είχαμε... έχετε ένα τριήμερο μπροστά. Ναι. Δεν σε ζηλεύω. Καλό κουράγιο. Έχεις τις ευχές μας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα τελευταία γεγονότα. Στις 7 ξεκίνησε, δηλαδή πριν από λίγα λεπτά, η συζήτηση της πρότασης της πιστείας που κατέθεσε ΠΑΣΟΚ, συνυπέγραψαν ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και Νέα Αριστερά. Η συζήτηση ξεκίνησε με την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, και αυτή τη στιγμή είναι στο βήμα. Να σας πω ότι είχε προηγηθεί ένας μαραθώνιος μέχρι να καταθέσει ο κύριος Ανδρουλάκης την πρόταση, γιατί υπήρχαν κάποιες πληροφορίες ότι τα κόμματα που συνυπέγραφαν θέλαν να μπουν κάποιες αλλαγές, όπως και έγινε. Χαρακτηριστικά είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε κάποιες τροποποιήσεις, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο κείμενο της πρότασης της πιστείας. Δεν μας είπαν ακριβώς ποιες ήταν, αλλά το σχόλιο ήταν είναι ότι ήταν πιο αυστηροποιημένες από το κείμενο που γράφτηκε από το ΠΑΣΟΚ. Η Πλεύση Ελευθερίας ζήτησε, έκανε κάποιες παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν δεκτές και η Νέα Αριστερά έμεινε στη διατύπωση που υπήρχε στο κείμενο για τη σύμβαση 7-17. Ήθελε ουσιαστικά να είναι έτσι διατύπωση που να κουμπάει και να καλύπτει τα πορίσματα των κομμάτων. Φαίνεται ότι όλα αυτά γίνανε σε πολύ καλό κλίμα, όπως και η επικοινωνία που είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τους επικεφαλείς των κομμάτων, από το ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Φάμελο, τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον κύριο Χαρίτση και την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ωστόσο, να σας πω ότι τα υπόλοιπα κόμματα που δεν κλήθηκαν να συνυπογράψουν, δεν είχε επικοινωνία ο κύριος Ανδρουλάκης, μπορεί να μην βάλα την υπογραφή τους, ωστόσο στηρίζουν την πρόταση αυτό, και αυτό νομίζω το δούμε και στην ονομαστική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί αργά το απόγευμα της Πέμπτης. Ο κύριος Ανδρουλάκης, πέρα, μόνο να πούμε, Αλεξάνδρας, τηλεφωνήθηκε και με τον κύριο Κουτσούμπα, παρότι δεν... οι βουλευτές του ΚΚΕ δεν υπογράφουν την πρόταση, αλλά τη στηρίζουν. Ακριβώς. Ήταν ουσιαστικά μια τυπική διαδικασία, γιατί το ΚΚΕ είχε βγάλει ήδη ανακοίνωση που έλεγε ότι εμείς σας στηρίξουμε, δεν υπογράφουμε γιατί έχουμε το δικό μας σκεπτικό.
Από εκεί και πέρα να σας πω ότι υπήρξε μία ένταση τουλάχιστον μετά την τοποθέτηση του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι καταθέτουμε την πρόταση πιστείας για τι αυτή η κυβέρνηση υπονομεύει το κράτος δικαίου. Εκεί στηρίζει το σκεπτικό της πρότασης πιστείας. Μάλιστα μίλησε με τρεις λέξεις: διαφθορά, συγκάλυψη και ατιμορρησία. Με τον κύριο Βορύδη να μέμφεται τα όσα είπε ο κύριος Κασελάκης στο άρθρο του περί κοκορομαχίας και σοου, και άφησε αιχμές προς τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ που λέει αυτό θέλετε, αυτό συνυπογράψατε, κάτι που δεν θα έχει αποτέλεσμα και θα είναι ένα σοου και κοκορομαχίες. Το ίδιο μέφτηκε και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χατζηδάκης, γιατί την ώρα του νομοσχεδίου του διεκόπη η συνεδρίαση και η συζήτηση για να γίνει η πρόταση πιστείας. Αυτό προβλέπει ούτως ή άλλως ο κανονισμός της Βουλής. Και το είπε και μόνος το ότι εκμεταλλεύομαι το χρονικό κενό που υπάρχει μέχρι να έρθει να μιλήσει ο κύριος Ανδρουλάκης και μίλησε πάλι για κοκορομαχίες και σοου. Βέβαια ο κύριος Βορύδης άφησε και χμές για το χρόνο που κατέθεσαν την πρόταση της πιστείας. Αυτά έγιναν στον απόϊχο, στην επισκέψη του δημοσιεύματος, του βήματος, περί αλλίωσης των συνομιλιών για τα ΤΕΜΠΗ, και αποκάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη εντολοδόχων εκδοτικών συμφερόντων. Ναι, αυτό νομίζω ότι θα παίξει και το ρόλο του. Αλεξάνδρα, αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Ναι, να σας πω ότι τώρα μιλούν οι εισηγητές, αμέσως μετά θα τοποθετούνται οι βουλευτές. Δεν ξέρουμε ακόμα τον ακριβή κατάλογο. Προφανώς η αναλογία θα είναι δύο βουλευτές, ένας υπουργός. Σήμερα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αργά τα ξημερώματα, αύριο στις 9 το πρωί, ενώ η κορύφωση θα γίνει με την ονομαστική ψηφοφορία την Πέμπτη, μάλλον τα μεσάνυχτα. Όπου την Πέμπτη, να πούμε, θα μιλήσουν και οι πολιτικοί αρχηγοί. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Αλεξάνδρα και να πούμε ότι αυτό το κομμάτι που αφορά ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ονοματίζεται ως εντολοδόχος οικονομικών συμφερόντων θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη Βουλή. Έχω την εντύπωση ότι θα ακούσουμε, γιατί δεν το σήκωσες όταν το γράψε ο Βαξεβάνης, όταν το γράψε ο Εφημερίδας Συντακτών, όταν ο ένας, όταν ο άλλος, και με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσει να ταυτιστεί με το συγκεκριμένο εκδοτικό συγκρότημα και στο οποίο αναφέρθηκε και σήμερα ο κύριος Μαρινάκης. Έτσι, ναι. Δεν μιλάμε αόριστα, για συγκεκριμένο εκδοτικό συγκρότημα μιλάμε. Οπότε έχω την εντύπωση ότι θα χοντρίνει πάρα πολύ το παιχνίδι. Και εγώ έτσι. Είδα και τον κύριο Γεωργιάδη σήμερα να βγαίνει στα κανάλια και να είναι εξαιρετικά επιθετικός. Είπα ότι θα υποθούν ονόματα, ονοματεπώνυμα. Ναι, ναι. Να πω ξανά κάτι. Αφού κάνω πρώτα μία παρατήρηση. Μέχρι χθες το βράδυ είχε διακινηθεί από την Πειραιώς ένα fake news, δεν ξέρω πώς το λέγανε κάπως έτσι. Δεν είμαι και αυτόν τον. Με Λουδίτης, ναι, από τους παλιούς που καταστρέφατα. Είναι το 66 του Αντίχριστο που λέει η κυρία Λουκά. Λοιπόν, που έβαλε κατά συγκεκριμένου επιχειρηματία, αν καλά κατάλαβα, αλλά ήταν 20 το ανεπαρέγαγαν από τους 158 βουλευτές. Το σημειώνω αυτό, ναι, το σημειώνω, να το κρατήσουμε, να δούμε. Σήμερα πρώτα σηκώσουν να το κάνουν ανάρτηση για το 158. Αλλά ούτε μέχρι σήμερα το μεσημέρι το είδα. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο κρατούμενο. Δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά το λέω, ποια επιχειρηματικά συμφέροντα είναι αυτά και ποιο σχέδιο αποσταθεροποίηση τη χώρα να πει κάτι που σύμφωνα με την κυβέρνηση μάλιστα ξαναείχε υποθεί, υπάρχει στη δικογραφία, και γιατί αυτό είναι σχέδιο αποσταθεροποίηση. Εγώ περιμένω, επαναλαμβάνω, μόλι την καλοπιστία, κάποιον να πει, παιδιά, ποιο είναι αυτό που έκανε αυτό το πράγμα. Πρώτον, το έκανε. Αν συμφωνήσουμε ότι το έκανε και είναι έτσι, να τον βρούμε. Αν τον βρούμε, να το στείλουμε στη δικαιοσύνη. Αυτό δεν είναι σε οποιοδήποτε κράτος δικαίου ένας οδικός χάρτης ο οποίος ακολουθείται. Υπάρχει κάτι άλλο διαφορετικό. Να κουβεντιάσουμε για όσα συμφέροντα θέλετε, για τους εξωγήινους, για ό,τι άλλο χρειαστεί. Εδώ είμαστε να το κουβεντιάσουμε. Ερώτημα, αυτό πρέπει να γίνει ή δεν πρέπει? Αυτό θα το προσπεράσουμε, που είναι το βασικό, για το οποίο ο καυγάς δεν γίνεται για το πάπλωμα. Ο καυγάς γίνεται για ένα συγκεκριμένο πράγμα. Βασίλη, θα σου πω κάτι που σκέφτηκα. Κάνω λάθος πουθενά. Πέστε μου, θα σου πω όμως μια πιθανότητα που μπορεί και να βγει αληθινή. Ναι. Στο ερώτημα που κάνεις, γιατί τώρα, αφού όλα αυτά έχουν υποθεί και αυτό είμαστε, και γιατί βλέπει η κυβέρνηση σχέδιο αποσταθεροποίησης. Ναι. Διότι μέχρι τώρα
αν το έγραφες εσύ, εγώ, ο Βαξεβάνης, θα θεωρούταν αναμενόμενο ότι εδώ πέρα έχω, ξέρω εγώ, 2, 3, 5 ερευνητές δημοσιογράφους, οι οποίοι κάθε 3 και 1 βγάζουν κάτι το οποίο είναι ενοχλητικό τουλάχιστον για την κυβέρνηση. Ναι, και ότι διακρίνονται και από διαρκή, ας πούμε, σταθερή αντιπολιτευτική διάθεση. Εδώ συμβαίνει το αντίθετο. Ναι. Έχεις συμπορευτεί με τα συγκεκριμένα συμφέροντα, οικονομικά, εκδοτικά κτλ. Και ξαφνικά βλέπεις τους δέους απέναντί σου. Και γι' αυτό και νομίζω τους κατανομάζεις. Αλλά ξαναλέω ότι αυτό είναι μια υπόθεση. Δεν είμαι άνθρωπος που συνομιλώ με κανέναν εκ των βασικών πρωταγωνιστών αυτής της ιστορίας για να έχω και γνώση. Εγώ, Γιώργο, δεν διαφωνώ ότι υπάρχουν κόντρες, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Δεν λέω αυτό. Λέω όμως, γιατί η αποκάλυψη... πες με ερωτικό, να μου πάρει την ταυτότητα η ΕΣΥΑ, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά θεωρώ ότι εδώ που δίνονται τα βραβεία Μπότση, πώς τα λένε που δίνονται, θα πρέπει να δοθεί στο Βασίλη Λαμπρόπουλο, γιατί έκανε αυτή την αποκάλυψη και αυτό το δημοσίευμα και ξεκίνησε όλα αυτά. Είναι ένας από τους δημοσιογράφους της χρονιάς. Αυτή είναι η αλήθεια. Είσαι φίλος, είσαι εχθρός, δεν διαφωνεί κανείς. Είναι λοιπόν αυτό το θέμα, υπάρχει λοιπόν. Θα το ψάξουμε αυτό και μετά ό,τι άλλο θέλετε. Ή θα ψάξουμε όλα τα άλλα για να μην ψάξουμε αυτό. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το πρώτο δημοσιογραφικό ερώτημα. Και μετά πάμε σε ό,τι ακριβώς θέλουμε και σε ό,τι, ό,τι υπάρχει να πούμε. Όμως θεωρώ ότι όποιος προσπερνάει αυτό το ερώτημα παίζει το παιχνίδι που ξαναπαίξαμε και πολλοί από εμάς τους δημοσιογράφους στην αρχή, όταν παίζαμε αυτό το βίντεο και λέγαμε δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο ατομική ευθύνη. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και από εκεί και πέρα πάμε σε οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το ξεπεράσει ούτε η δημοσιογραφία, ούτε η πολιτική, ούτε η δικαιοσύνη, ούτε οι ανεξάρτητες αρχές. Και να σας πω και κάτι, ρε παιδιά. Έχει να κάνει και με τους γονείς των ανθρώπων, τους συγγενείς, τους δίπλα. Δεν κατάλαβα. Κυρίως με αυτούς. Όχι, έχει να κάνει και με εμάς, με το κράτος δικαίου. Έχει να κάνει και κυρίως με αυτούς. Και πολύ σωστά στη συζήτηση που θα γίνει και στην πρόταση υπάρχει το θέμα του κράτους δικαίου. Πολύ σωστά υπάρχει. Ναι, είναι πολύ σωστά. Δεν είναι μόνο συγκάλυψη των τεμπών. Είναι το σύνολο. Να το πούμε κοινωνίας, και αυτό. Πολιτείας, που και αυτή είναι κρίσιμη για τη λειτουργία μιας δημοκρατίας. Και μακροπρόθεσμα μπορεί να είναι και επικίνδυνη η διαταραχή της, το σπάσιμο της. Στην πρόταση δυσπιστίας, εκτός του κράτους δικαίου που είναι ο κορμός της πρότασης, συμπεριλαμβάνεται και το θέμα της ακρίβειας, για παράδειγμα, και της πτώσης του βιωτικού επίπεδου κτλ. Είναι με τοπική σύγκρουση, αλλά η ουσία με τοπική είναι θα είναι όντως. Αλλά νομίζω ότι το κράτος δικαίου είναι το αυτό, κυρίαρχο της ιστορίας. Είναι η αιχμή χωρίς αμφιβολία. Ναι. Έχεις να προσθέσεις κάτι? Νομίζω πως όχι. Ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας. Μου αρέσει πως λες το τέλος. Έχεις να προσθέσεις κάτι? Ναι, διότι ξέρεις, είναι η σοφή Έλλη. Ναι. Αλήθεια αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς και για το ρεπορτάζ και για τον σχολιασμό. Και μια κουβέντα από εγώ με τον Γιώργο, τώρα που τα θυμήθηκα. Ναι. Θα ξαναπώ ότι πληροφορίες που μετέδωσα χθες ότι θα διοργανωθεί συγκέντρωση έξω από τη Βουλή την ώρα της ψηφοφορίας, όλο και γίνονται πιο πιθανή ως πληροφορία, να το πω ακόμη στα πάνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και προφανώς, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Εγώ να καλέσω την κυρία Εύφη Χριστοπυλοφούλου, η οποία είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Να σας πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας έχει κλειδώσει η ομιλία Καραμαλή, πιθανότατα αύριο το απόγευμα. Είναι η επιβεβαίωση, ήρθε από την Αλεξάνδρα Ντούσκα, ότι όντως θα παρέμβει ο κύριος Καραμαλής στη συζήτηση. Ο χρόνος είναι ακόμα λίγο στον αέρα, ίσως είναι αύριο το απόγευμα. Κυρία Χριστοπυλοφούλου, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και η αλήθεια είναι ότι σας πετυχαίνουμε σε μια στιγμή που για τη Νέα Δημοκρατία φαίνεται εξαιρετικά δύσκολη, με την έννοια ότι φαίνεται, πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση, να υπάρχει μια πλατιά αμφισβήτηση, καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, 80, 85, 90% στην υπόθεση των τεμπών, που έχει καταστεί κύριο πολιτικό ζήτημα. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι από τότε που εγώ στήριξα τη Νέα Δημοκρατία τον περασμένο Μάιο, ίσως είναι μια από τις πιο δύσκολες στιγμές. Η αλήθεια είναι ότι επικοινωνιακά δεν πέτυχε η κυβέρνηση να περάσει το μήνυμα που έπρεπε να περάσει, που ήταν ότι τίποτα δεν πρέπει να συγκαλυφθεί, όλα πρέπει να έρθουν στο φως δικαιοσύνη και οι αλλαγές στο Σύνταγμα είναι τέτοιες που η
υπουργοί μετά το 19 έχουν 20 χρόνια μπροστά, εφόσον βγει οποιοδήποτε στοιχείο και δεν είναι πια προστατευμένοι από εκείνες τις περίεργες προθεσμίες που ξέρατε, α, παραγράφηκε. Δεν παραγράφεται λοιπόν, παραγράφεται στα 20 χρόνια όπως όλοι οι πολίτες. Θεωρώ λοιπόν ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία έχει και την ευκαιρία με αυτή την πρόταση δυσπιστίας, κύριε Χουρδαλάκη, το πιστεύω, να συσπυρώσει τον κόσμο εφόσον, και το πιστεύω θα το κάνει, πει καθαρά και φθρασώς αυτό που λέει σταθερά, ότι η δικαιοσύνη έχει όλα τα στοιχεία, ότι η ίδια διευκολύνει και όχι και δεν κατευθύνει, αλλά μόνο διευκολύνει το έργο της δικαιοσύνης και ότι όλη αυτή η ιστορία είναι μια ιστορία τοξική που στήθηκε από την αντιπολίτευση ακριβώς για να τρωθεί η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης που είναι η μοναδική διέξοδο για τη χώρα, κατά τη γνώμη μου. Κυρία Χρυστοφυλοπούλου, επειδή λέτε ότι είναι επικοινωνιακή αποτυχία, θα σας ρωτήσω η ουσιαστική επιτυχία σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση μέχρι σήμερα ποια είναι. Γιατί είδαμε για παράδειγμα την Επιτροπή της Βουλής, στην οποία δεν κλήθησαν ουσιώδεις μάρτυρες. Δεν είχε πάρει καν τη δικογραφία στα χέρια της πριν κλείσει εργασίες. Αυτό είναι επικοινωνιακό, δεν είναι κοινοβουλευτική διαδικασία η οποία θα κριθεί εκ του αποτελέσματος. Η αλήθεια είναι, κύριε Χουρδαλάκη, και αν μπορώ να επικαλεστώ και την εμπειρία μου ως μέλος παλιότερων εξεταστικών επιτροπών, ότι σπανίως οι εξεταστικές επιτροπές της Βουλής καταλήγουν σε κοινά πορίσματα ή και σε πραγματικά παραπέμπουν σε υποθέσεις που μπορούν να τις εξιχνιάσει κανείς μέσα από εκεί, μέσα από την Εξεταστική Επιτροπή. Εξηγούμε. Και στην Επιτροπή που ήμουν, στην Επιτροπή την Εξεταστική της Υγείας, και σε αυτή τον ντεμπόν που τώρα παρακολούθησα εκ του μακρόθεν, είναι περισσότερο ένα πολιτικό, ένα παιχνίδι πολιτικών ανταγωνισμών και λιγότερο μία προσπάθεια να πάμε στην ουσία. Και έχω και πρόταση. Άρα δεν είναι επικοινωνιακό. Αυτό δεν είναι επικοινωνιακό. Είναι κοινοβουλευτική διαδικασία που δεν φτάνει στην ουσία. Μία κοινοβουλευτική διαδικασία που διαχρονικά, μέσα από διάφορες κυβερνήσεις, πείτε μου μία, αριθμός ένα, Εξεταστική Επιτροπή που να κατέληξε σε κάτι. Και πάλι στην υγεία είχαμε δεν ξέρω πόσα πορίσματα διαφορετικά. Άρα θα έπρεπε να μας προβληματίσει το γεγονός ευρύτερα ότι οι εξεταστικές επιτροπές θα πρέπει να γίνονται όπως σε άλλα κράτη-μέλη. Ένα λεπτάκι. Να το τελειώσω, να πω μια πρόταση, μισή πρόταση. Να την πείτε, μισή, βέβαια, μισή. Ότι θα ήταν καλό να σκεφτούμε για το μέλλον ότι θα έπρεπε οι εξεταστικές επιτροπές να έχουν εμπειρογνώμονες που θα υποδείκνυαν τα κόμματα και αφού γίνει η δουλειά από τους εμπειρογνώμονες, τότε να έρθουμε να συζητήσουμε πολιτικά και να αντιπαρατεθούμε. Έτσι όπως ήρθε η κατάσταση, μπορεί να έγιναν και λάθη. Λέω ότι έγινα λάθη στην Εξεταστική Επιτροπή. Όχι, έγινα λάθη. Από εκεί και πέρα όμως. Λάθος επικοινωνίας να δεχτώ, γιατί κατά τη γνώμη μου η επικοινωνία πρέπει να στηρίζεται στην ουσία. Έβαλα το θέμα της Επιτροπής, γιατί για την ώρα στο πολιτικό πεδίο, σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση και τον καταλογισμό ευθυνών, αυτό υπάρχει. Η Επιτροπή. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Μεταφορών και τα στελέχη του. Πρώτο πράγμα που έγινε, είχαμε παραιτήσει. Μάλιστα. Είχαμε μια παραίτηση και μετά είχαμε μια υποψηφιότητα. Είχαμε υποψηφιότητα στη Βουλή. Αυτό είναι διαφορετικό. Δηλαδή, ανάληψη πολιτικής ευθύνης, πώς ακριβώς έχει γίνει εδώ. Φεύγω για να γυρίσω. Μα δεν γύρισε ως υπουργός. Τι ακριβώς εννοείτε, ότι είναι ότι, η κλειδωμένη υπουργική θέση. Ότι όχι. Αλίμονο. Αυτό που εννοώ είναι αυτό που λέω καθαρά, ότι ο συγκεκριμένος πολιτικός, ο κύριος Καραμανλής, ήταν υπουργός μεταφορών, αφθορεί και παραχρήμα παραιτήθηκε από τη θέση του ως όφιλε. Και από εκεί και πέρα έθεσε αυτό στην κρίση του κόσμου. Κυρία Χρυστοφυλοπούλου, να μου επιτρέψετε να πω ότι η πραγματική ανάλυση πολιτικής ευθύνης δεν είναι ένα πράγμα το οποίο συμβαίνει σε μια στιγμή και μετά από δύο μήνες αισθανόμαστε ότι καλώς τα έχουμε κάνει τα πράγματα και είμαστε πάλι υποψήφοι. Αλλά επειδή σε αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουμε, θέλω να σας πω. Μην το λέτε. Είναι άλλο να έχεις μια καρέκλα, διορισμένος υπουργός, και άλλο να ζητάς την ψήφο του κόσμου. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Μάστε, κύριε Χρυστοφυλόπουλου, θέλω να σας πω απλά ότι σε αυτό το τραπέζι προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα μάλλον, ο Γιώργος Σταμάτης, ο οποίος ήταν γραμματέας αλληλεγγύης στο Υπουργείο, έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, ήταν βουλευτής επικρατείας, είναι κοντά στο περιβάλλον του κυρίου Μητσοτάκη, είπε εδώ σε αυτό το τραπέζι ότι εγώ δεν θα άντεχα και θα είχα αυτοκτονήσει. Νομίζω πιθανό να είχα αυτοκτονήσει. Αυτό και από μόνο του δείχνει πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας την πολιτική ευθύνη. Γι' αυτό σας είπα δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε. Προσωπικά, αν αισθανόμουν τέτοιο πολιτικό βάρος,
Δεν θα είχα καμία διάθεση να είμαι υποψήφιος. Κύριε Χρυθαλάκη, δεν με ρωτήσατε προσωπικά τι θα έκανα εγώ. Σας ρωτώ τώρα. Με ρωτάτε τώρα. Σας ρωτώ τώρα. Κοιτάξτε, εγώ έφυγα από την πολιτική μου 5 χρόνια εκτός πολιτικής. Δεν με τρομάζει αυτό. Ήμουν στο πανεπιστήμιο, πήγα πίσω στη δουλειά μου. Έχω δουλειά και έχω ζωή εκτός πολιτικής, κύριε Χρυθαλάκη. Δεν έχω κανένα θέμα να φύγω από την πολιτική. Το έχω αποδείξει αυτό. Και αν σήμερα είμαι ξανά, είναι γιατί πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρω μέσα από αυτή την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας να μετέχω στα ευρωπαϊκά. Δεν έχω κανένα θέμα να αποχωρήσω, αν πρέπει να αποχωρήσω. Κανένα θέμα. Θα είχατε αποχωρήσει, λοιπόν. Αν ήσασταν στη θέση του Κώστα Καραμαλή, θα είχατε αποχωρήσει, θα είχατε πάει σπίτι σας, θα είχατε επιστρέψει στο Πανεπιστήμιο, τι θα είχατε κάνει? Πολύ πιθανό. Δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί δεν είμαι. Εκείνο που μπορώ να σας το πω είναι ότι δεν υπάρχει πολιτικός που να μην συναισθάνεται την ευθύνη για οτιδήποτε στραβό γίνει στην εποχή που είναι σε ένα υπουργείο, είναι σε μια πολιτική θέση, δήμαρχος, υπουργός, αναλόγως τι είναι και τι ευθύνη και τι επίπεδο. Το πώς ο καθένας δρά είναι θέμα, το αν παραιτήθηκε από υπουργός, αυτό είναι ένα θέμα. Το αν δεν θα βάλει υποψηφιότητα για βουλευτής είναι άλλο θέμα. Το είδε διαφορετικά. Νομίζω ότι, αν θέλετε, μείνουμε επί μισή ώρα να το συζητάμε. Όχι, όχι, όχι. Μένω σε αυτό που μου είπατε εσείς. Ότι εσείς πιθανότατα θα είχατε πάει σπίτι σας. Το πολύ πιθανό. Και κρατώ αυτό. Το πιο πιθανό. Έξω, εξάλλου, επικαλεστήκατε ότι αποχώρησα από την πολιτική. Βέβαια, υπάρχει η ερώτηση για την επιστροφή σας σε ένα άλλο κόμμα. Έτσι. Πάρα πολλοί κόσμοι και μου το γράφουν ήδη εδώ αρκετοί φίλοι. Ναι. Εσείς ήσασταν υπουργός της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Ναι. Ήμουν υπουργός στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και ήμουν και υπουργός στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Συγκεκριμένα ήμουν υφυπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, διάστημα κατά το οποίο συνεργάστηκα με τον σημερινό πρωθυπουργό, με άψογο τρόπο. Και εκεί εκτίμησα και τις ηγετικές του δυνατότητες. Ωστόσο, παρέμεινα στο κόμμα ως εκλεγμένη βουλευτής και μετά το 19, όταν επέστρεψα στο Πανεπιστήμιο, αποχώρησα για λόγους καθαρά και προσωπικούς αλλά και πολιτικούς από το προηγούμενο κόμμα. Δεν άλλαξα εγώ, άλλαξαν τα πράγματα. Δηλαδή. Και άλλαξε και, δηλαδή, αυτή τη στιγμή, κύριε Χρυθαλάκη, αυτό που εγώ θεωρώ ως εξυγχρονιστικό κέντρο, και εγώ ήμουν εξυγχρονίστρια πάντα στην πολιτική. Ως εξυγχρονιστικό κέντρο, σε μεγάλο βαθμό το ενσαρκώνει και το εκπροσωπεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτό είναι βαθύτατο πιστεύω μου. Όταν είμαι κάπου, είναι γιατί το πιστεύω ότι είμαι κάπου. Βεβαίως η Νέα Δημοκρατία έχει και το συντηρητικό κομμάτι. Βεβαίως η Νέα Δημοκρατία έχει και το φιλελεύθερο κομμάτι. Αλλά έχει και το εξυγχρονιστικό προοδευτικό κέντρο. Πείτε μου τι άλλο υπάρχει αυτή τη στιγμή που να εμπνέει τη σταθερότητα και την προοπτική για τη χώρα. Πείτε μου αν μπορεί κανείς με τον τρόπο που το κάνει ο κύριος Μητσοτάκης να σταθεί για τη χώρα στα ευρωπαϊκά φόρα. Πείτε μου αν υπάρχει κυβέρνηση άλλη που αντιμετώπισε τόσες πολλές κρίσεις, σερί κρίσεων, όπως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η προηγούμενη και αυτή, και το έκανε μάλιστα κάνοντας και αυτοκριτική, κύριε Χρυθαλάκη. Έκανε λεπτό. Αυτοκριτική. Για όλους αυτούς τους λόγους, επειδή το Μάιο του 23 βγήκα ευθαρσός στην εφημερίδα Καθημερινή και είπα εγώ θα στηρίξω για 1, 2, 3 λόγους οικονομικούς, άμυνας, στάσης της χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Το είπα καθαρά το Μάιο. Σήμερα κυρία που εκτίθεμαι ενοχλώ. Τότε που δεν εξετέθην, δεν ενοχλούσα. Τώρα εκτίθεμαι στον κόσμο. Εκτίθεμαι στον κόσμο. Δεν κάνω κάτι. Δεν διορίστηκα. Είναι και απόλυτα δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός και να αλλάζει άποψη και να αλλάζει. Η πρώτη ή τελευταία είμαι εξάλλου. Ναι, η πρώτη ή τελευταία. Αυτό δεν σημαίνει ότι μας είναι αρεστό, αλλά επειδή βάλετε γιατί τα ζητήματα. Δεν σας είναι εσάς αρεστό. Όχι, ξέρετε λέω πόσο κόσμο είναι αρεστό προφανώς, αυτό. Προφανώς. Λέω, δεν σημαίνει ότι είναι αρεστό, αλλά συμβαίνει. Ξέρετε πόσοι άλλοι Πασόκοι με έχουν σταματήσει στον δρόμο, πρώην Πασόκοι, και μου έχουν πει πολύ καλά έκανες και εμείς Μητσοτάκη ψηφίσαμε. Ξέρετε πόσοι είναι αυτοί. Προφανώς είναι αρκετοί, αφού είναι αυτό το δείχνουν και τα εκλογικά ποσοστά. Όμως, κύριε Χρυθαλάκη, επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω σε σχέση με τον εξυγχρονισμό που αναφέρατε και με τον οποίο αυτό προσδιοριστήκατε κιόλας. Είπατε, εγώ είμαι εξυγχρονίστρια. Μια που το θέμα των ημερών και μοιραία και για τις επόμενες 3 μέρες αυτό θα συζητάμε λόγω της πρότασης της πιστείας, που ο κορμός της είναι τα Τέμπη. Είδατε κάποιο εξυγχρονισμό σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τους σιδηροδρόμους της χώρας και τον έχετε δει έστω σήμερα? Εγώ θα σας πω κάτι. Ο εξυγχρονισμός σε αυτή τη χώρα είναι ζητούμενο από τότε που δημιουργήθηκε. Έρχονται κύματα αλλαγών με κορυφαίες αλλαγές, πολλές από αυτές πρόσφατες, με σοβαρές αλλαγές, αλλά και με παθογένειες
και προβλήματα τα οποία, κύριο Χρυοδαλάκη, συνεχίζουν ακόμη και σήμερα. Και είναι πολλά αυτά. Δεν είναι μόνο στα Τέμπη. Είναι και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Χρειάζεται πολλές και σοβαρές μεταρρυθμίσεις. Και βλέπετε, είναι η παιδεία. Βλέπετε, είναι η παιδεία. Είναι πάρα πολλά. Κοιτάξτε, αν μου λέτε για τις παθογένειες, θα σας πω. Όχι, σας ρωτώ εφθαρσός, γιατί. Εγώ σας ρωτώ ευθαρσός, και σας απαντώ ευθαρσός ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημεία του κράτους που ακόμα μας πονάνε. Όμως υπάρχουν και πολύ σοβαρές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι προς τη σωστή ορθολογική κατεύθυνση. Η πρόσφατη από αυτές είναι η δημιουργία ξένων παρατημάτων των πανεπιστημίων, επειδή είμαι και πανεπιστημιακός, η οποία είναι μια πολύ σοβαρή επένδυση και μια πολύ σοβαρή. Βεβαίως, έχω αρθρογραφήσει, έχω παρέμβει πάρα πολύ καιρό και πριν κατατεθεί κιόλας. Άρα θέλω να σας πω ότι μία σειρά από παρεμβάσεις είναι καλές και στοχευμένες και προχωρούν. Κάποιες άλλες δεν προχωρούν και κάποια δυστυχώς σημεία όπως αυτά που μας πονέσανε στα Τέμπη, διότι πέρα από το ανθρώπινο λάθος υπήρχαν συστημικά προβλήματα, διαρθρωτικά, διαχρονικά προβλήματα στον ΟΣΕ, κύριε Χρυοδαλάκη, για τα οποία όλες οι κυβερνήσεις ευθύνονται. Αν όμως εμείς οι πολιτικοί, επειδή όλα δεν εξυγχρονίζονται και όλα δεν γίνονται σωστά, πάμε πίσω και απλώς. Εγώ, εν προκειμένου, είναι πολύ πιο εύκολο να μιλώ στους φοιτητές μου γι' αυτά, από το να εκτίθεμαι τώρα στην ενεργό δράση και να πρέπει να απολογούμε όπως απολογούμε για όσα δεν έχει κάνει το ελληνικό κράτος. Ως πολιτικός απολογούμε, άσχετο αν εγώ ήμουν σε κάποια θέση ευθύνης ή όχι και για ποια περίοδο, για όσα δεν έχει πετύχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ δεν πιστεύω ή δεν εκφράζω τον εξυγχρονισμό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στεφουλοπούλη, για τη συζήτηση. Καλή σας επιτυχία. Φαντάζομαι θα τα ξαναπούμε μέχρι τις εκλογές. Να συζητήσουμε και για τον ίδιο τον εξυγχρονισμό. Τώρα, να πάμε στη Βουλή να συναντήσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πέτρο Παπά, να του πούμε την καλησπέρα μας. Εκεί χτυπάει η καρδιά σήμερα της πολιτικής κόντρας και όχι μόνο. Καλησπέρα, κύριε Παπά. Καλησπέρα σας, κύριε Χουδαλάκη. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε το πράγμα, γιατί είδαμε τον κύριο Βορύδη να σηκώνει κάποιο γάντι, θα έλεγα, δεν ξέρω πώς το αποφάσισε αυτό, και να λέει ότι ενώ πιστεύετε ότι πρόκειται για ένα σοου για την πρόταση της πιστείας, τελικά τη στηρίζετε και την ψηφίζετε. Εκτελήσετε αυτή τη στιγμή μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, κύριε Χουδαλάκη, μια πρόταση μορφής την οποία σύσσωμη η αντιπολίτευση στηρίζει, ακριβώς γιατί πλέον νομίζουμε ότι το ποτήρι έχει ξεχυλήσει. Η εμπιστοσύνη την οποία είχε η πλειοψηφία των Ελλήνων στην κυβέρνηση έχει εξαντληθεί. Είναι μια κυβέρνηση η οποία περνάει από σκάνδαλο σε σκάνδαλο, με κορυφαία στιγμή αυτή που πλέον ξεχύλισε το ποτήρι, τη μονταζιέρα των Τεμπών. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει πλέον αντιστοιχία της κυβέρνησης με την πλειοψηφική εμπιστοσύνη που της έδειξε η ελληνική κοινωνία μόλις πριν από 8 μήνες. Εξού και καταθέσαμε και στηρίζουμε την πρόταση Μομφής. Από και πέρα, αυτό το οποίο ζητάμε είναι να προχωρήσει η κυβέρνηση σε εκλογές, σε διπλές εκλογές στις 9 Ιουνίου, γιατί πλέον δεν υπάρχει ανοχή από την κοινωνία. Το Michel Gate, η διαρροή των προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών, οι υποκλοπές, οι οποίες συνέβησαν και παρακολουθούνταν το μισό ελληνικό κράτος, και τώρα η επιχείρηση συγκάλυψης του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, νομίζω πλέον έχουν ξεχυλήσει, όπως είπα και πριν, το ποτήρι. Το βρίσκεται πιθανό το αίτημά σας αυτό για τις διπλές εκλογές της 9ης Ιουνίου να υλοποιηθεί? Όχι, προφανώς η κυβέρνηση θα αμυνθεί πίσω από την πλειοψηφία αυτή την οποία έχει στην Βουλή, αλλά νομίζουμε ότι πλέον η ανοχή της κοινωνίας έχει, όπως είπα, εξαντληθεί. Οπότε η πίεση η οποία θα συνεχίζουμε να ασκούμε στην κυβέρνηση και τους επόμενους μήνες θα φτάσει τελικά, νομίζω, θα οδηγήσει την κυβέρνηση στην κάλπη. Όσο επιμένει να συγκαλύπτει σκάνδαλα, όσο επιμένει να διατηρεί ένα κράτος το οποίο στην πραγματικότητα είναι ένα κράτος μηχανισμός Μαξίμου. Κύριε Παπά, βρίσκεται ότι, ας πούμε, η αποκάλυψη του βήματος, εφόσον κάποιος το θεωρεί αποκάλυψη, εγώ θεωρώ την επιβεβαίωση μιας πληροφορίας που ήταν ήδη γνωστή. Είναι καταλύτης για όλο αυτό που συμβαίνει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση και μάλιστα μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου σήμερα? Πιστεύει ότι έχει απέναντί της οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα, στα οποία συντάσσονται και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό πώς το σχολιάζετε?
Είναι εξοργιστικό, κύριε Χουδαλάκη, αν σκεφτεί κανείς ότι την ώρα που ακόμα τα βαγόνια έβραζαν, την ώρα που δεν είχαν ανασυρθεί τα πτώματα, υπήρχε κάποιος άνθρωπος ή κάποιοι άνθρωποι, ένας ολόκληρος μηχανισμός, ο οποίος φρόντισε από την πρώτη στιγμή να συγκαλύψει τις ευθύνες, τις όποιες ευθύνες έχει η κυβέρνηση, και να επιρρύψει τις ευθύνες στον ανθρώπινο παράγοντα. Έγινε τις πρώτες ώρες, μάλλον, αυτή η προσπάθεια συγκάλυψης, και αυτό είναι το οποίο ρωτάμε αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι το οποίο θα ρωτάμε και όλες τις επόμενες ημέρες και όλους τους επόμενους μήνες. Ποιος ήταν αυτοί οι άνθρωποι, ποιοι ήταν αυτοί οι μηχανισμοί οι οποίοι συγκάλυψαν και συνεχίζουν να συγκαλύπτουν ένα τραγικό δυστύχημα, και τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα που εδώ και κάποια χρόνια, από την ημέρα που ανέλαβε την διακυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, έχουμε πλέον έναν μηχανισμό εξουσίας ανεξέλεγκτο, έναν μηχανισμό ο οποίος δεν υπακούει σε καμία νομιμότητα. Εξού και θεωρούμε πλέον ότι η πρόταση Μομφής ήταν μονόδρομος απέναντι σε αυτήν την κυβέρνηση. Κύριε Παπά, ποιο πιστεύετε ότι μπορεί να είναι το απολυτικό αποτέλεσμα αυτής της τριήμερης διαδικασίας της πρότασης Μομφής? Σας ρωτάω γιατί υπάρχει κάτι που είναι προφανές για όλους εμάς που ζυμωνόμαστε με την πολιτική. Ότι η Νέα Δημοκρατία με την πρόταση της πιστείας θα συσπηρωθεί. Οπότε ρωτάω για να καταλάβω ποιο μπορεί να είναι το πολιτικό ζητούμενο για τους υπόλοιπους. Να έρθει ο Μητσοτάκης στη Βουλή, να δώσει εξηγήσεις που δεν ξέρω αν θα δώσει. Τι περιμένετε ότι είναι το απτό πολιτικό αποτέλεσμα που μπορείτε να εισπράξετε? Είδαμε, κύριε Χουδαλάκη, όλοι τον Πρωθυπουργό να κρύβεται τις προηγούμενες ημέρες και να μην τιμά τον ρόλο και το αξίωμα το οποίο του έχει αναθέσει ο ελληνικός λαός, να μην έρχεται στη Βουλή στην κορυφαία συζήτηση για το πόρισμα της εξεταστικής, αυτής της κουτσουρεμένης εξεταστικής επιτροπής, η οποία έγινε για τα Τέμπη. Θα αναγκαστεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός να έρθει, θα αναγκαστεί να δώσει απαντήσεις, και αν δεν δώσει αυτές τις απαντήσεις στην ελληνική κοινωνία, θα κριθεί. Σίγουρα στις ευρωεκλογές του Ιουνίου, της 9ης Ιούνιου, και θα κριθεί σκληρά από τον ελληνικό λαό, και θα κριθεί και στις επόμενες εθνικές εκλογές που εμείς θεωρούμε ότι θα γίνουν συντομότερα, πολύ συντομότερα από την ορισμένη ημερομηνία τους, καθώς αυτή η κυβέρνηση και η επιχείρηση συγκάλυψης που επιχειρεί σε μια σειρά από θέματα, νομίζουμε ότι δεν αντέχει πλέον στην κοινή γνώμη, και βλέπουμε ότι η εμπιστοσύνη της είναι απόλυτα μειωμένη. Βλέπουμε το 90% των πολιτών να μην εμπιστεύονται τους χειρισμούς της κυβέρνησης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το δυστύχημα των Τεμπών, αλλά αυτό επεκτείνεται και σε άλλους τομείς, στο πώς διαχειρίζεται η κυβέρνηση την υγεία, την παιδεία, την ακρίβεια και μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα στα οποία η κοινωνία υποφέρει αυτή τη στιγμή. Κύριε Παπά, πριν από λίγο κλείδωσε, ως πληροφορία το μεταφέρω, ότι ο κύριος Καραμαλής θα παρέμβει στη διαδικασία, θα παρέμβει στη συζήτηση. Από τον κύριο Καραμαλή τι περιμένετε, και αν πιστεύετε ότι, για παράδειγμα, μια παρέτηση Καραμαλή και από το βουλευτικό του αξίωμα θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να αποδώσει εν μέρη τουλάχιστον δικαιοσύνη? Νομίζω του έδειξαν τον δρόμο και οι συνάδελφοί του πλέον μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Οι δηλώσεις του κυρίου Σταμάτη, του κυρίου Φλωρίδη, για το ότι δεν θα κατέβαιναν υποψήφιοι, ότι δεν θα άντεχαν το βάρος αυτής της ευθύνης που του αποδίδεται, είτε και των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών, οι οποίες περιμένουμε να εξεταστούν από τον φυσικό δικαστή, νομίζω του έδειξαν το δρόμο. Περιμένουμε να παραιτηθεί ο κύριος Καραμαλής, αλλά αυτό που περιμένουμε αυτή τη στιγμή είναι να παραιτηθεί αυτή η κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση η οποία έχει εξαντλήσει το όριο της ανοχής της ελληνικής κοινωνίας. Μια κυβέρνηση η οποία δεν συμπεριφέρεται όπως θα έπρεπε να συμπεριφέρεται μια κυβέρνηση εκλεγμένα δημοκρατικά πριν από μόλις 8 μήνες. Υπάρχουν δύο πράγματα με τα οποία θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Το ένα είναι ότι προ 15ημέρου, οι πρώην συντροφοί σας, που σήμερα είναι στη Νέα Αριστερά, κατέθεσαν και αυτοί μια πρόταση Μομφής. Εκείνη δεν ήταν πρόταση για πρόταση, για να ακριβολογώ, μια που δεν υπήρχαν και οι απαραίτητες υπογραφές. Εκείνη την προσπεράσατε. Υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο που σας οθεί στο να υποστηρίξετε την πρόταση Ανδρουλάκη, στον οποίο θα έρθω αμέσως μετά? Προφανώς η αποκάλυψη η οποία έγινε από την εφημερίδα, από το Βήμα, το γενικότερο κλίμα το οποίο υπάρχει της εισοδίας, αλλά και η σύμπραξη η οποία επιδιώκει σταθερά ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα ευρύτερο προοδευτικό μέτωπο, μας οδήγησαν στο να
δεν υπήρχε άλλος δρόμος για τον ΣΥΡΙΖΑ από το να συμπράξουμε σε αυτήν την προσπάθεια. Θεωρώ ότι αυτό κάνουμε και σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι η πρόταση εκείνη η οποία έγινε πριν από 2 εβδομάδες θα είχε κάποια πολιτική τύχη. Ενώ σήμερα μιλάμε πλέον για ένα συγκροτημένο δημοκρατικό προοδευτικό μέτωπο απέναντι σε μια κυβέρνηση ανομίας. Και ένα τελευταίο, κύριε Παπά, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας έκλεψα από τη διαδικασία. Πολλοί γράφουν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης με την πρότασή του βγήκε μπροστά. Μάλιστα, ενώ μέχρι τώρα η κριτική που ασκείτο στο πρόσωπο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν ότι δεν έπαιρνε πρωτοβουλίες, ότι παρακολουθούσε τις διαδικασίες, ότι το έβλεπε κάπως παθητικά το πράγμα. Με την πρόταση Μομφής φαίνεται να έχει πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό το συνυπολογίζεται στην πρακτική που ακολουθείτε στηρίζοντας την πρόταση Μομφής και επίσης αν το ότι δεν είναι ο πρόεδρος σας στη Βουλή του δίνει ένα πλεονέκτημα. Την άμυνα στην επίθεση Μητσοτάκη που αναμένεται για οικονομικά συμφέροντα θα την παίξει ως center back ο κύριος Φάμελος. Όχι ο Στέφανος Κασελάκης. Εμείς, κύριε Χουδαλάκη, στο ΣΥΡΙΖΑ και το έχουμε αποδείξει και με τη στάση μας στα νομοσχέδια τα οποία έρχονται στη Βουλή, δεν παίζουμε πολιτικά παιχνίδια, όπως δεν παίζουμε πολιτικά παιχνίδια και με την δημοκρατία. Εμείς δεν μπαίνουμε σε έναν ανταγωνισμό με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχουμε την δική μας πρόταση, την δική μας συγκροτημένη, εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ο ισχυρότερος πόλος της προοδευτικής παράταξης. Θα το αποδείξουμε και με την παρουσία μας στην Βουλή αυτές τις 3 ημέρες. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν μπαίνουμε στον ανταγωνισμό. Δείξαμε τη διάθεσή μας για συνεργασία των δημοκρατικών δυνάμεων και προεκλογικά. Εισπράξαμε απόρριψη από τα κόμματα του υπόλοιπου δημοκρατικού χώρου. Εμείς επιμένουμε σε αυτή την πρόταση, αλλά παράλληλα επιμένουμε να λέμε ότι εμείς είμαστε ο φορέας εκείνος ο οποίος μπορεί να φέρει την αλλαγή, μπορεί να φέρει την ανατροπή. Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ υπό την ηγεσία του νέου Προέδρου μας, του Στέφανο Κασελάκη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά. Θα έχει ενδιαφέρον το επόμενο τριήμερο. Φαντάζομαι θα τα ξαναπούμε και στον αέρα. Καλώς την Αμαλία Κάτζου. Καλησπέρα. Καλώς την. Καλησπέρα. Έχεις έρθει φορτωμένη. Από το πρωί. Από χθες μάλλον είμαι φορτωμένη. Ναι, έχω έρθει γιατί. Τώρα να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο εσύ στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας μου το ανέφερες γιατί κάποιος φίλος. Έτσι. Ναι. Παλιός συνάδελφος ο Μανώλης Τσουμάκης από την Αντένα. Λοιπόν, και τώρα να δεις πώς γίνονται όλα και όλα έχουν μια συνέχεια. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τους Δήμους και κυρίως το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έχει βγάλει μια οδηγία, τροπολογία, οδηγία, να την πω εγώ, ότι πρέπει όσοι έχουμε σπίτι, όχι σε δάσος μέσα, γιατί δημιουργούνται και διάφορες δεύτερες σκέψεις. Όχι. Είσαι 300 μέτρα από δασικό. Ναι. Σε μια περιοχή λοιπόν όπως είναι η Δροσιά, καταλαβαίνεις ότι είσαι πολύ κοντά. Πάρα πολλές περιοχές. Στην Πεντέλη, στο Διόνυσο. Και στην Αττική και στα Ελαστικά. Και τώρα βρίσκονται πλησίων δάσους. Ναι. Τώρα σου λέει τι, ότι εσύ είσαι υπεύθυνος για το αν το σπίτι σου καταστραφεί από μια πυρκαγιά. Γι' αυτό πρέπει να καλέσεις έναν ειδικό μελετητή που να ξέρει από πυρασφάλεια και να σου κάνει μια μελέτη του σπιτιού. Δηλαδή, αν πρέπει να αλλάξει τα μπατζούρια, τις πόρτες, αν πρέπει να κάνει. Πώς είναι αυτή η δίωδη που. Οι αντιπυρικές ζώνες. Ναι, ναι, ναι. Τώρα πρόσεχε. Η αντιπυρική ζώνη, η αντιπυρική προστασία. Μπράβο. Αν έχεις πεύκα που ακουμπούσε κάποια καλώδια και πρέπει να τα κόψεις και πρέπει να έρθει ο μελετητής να τον πληρώσεις, να κάνεις τη μελέτη, να τον πας στο Δήμο μέχρι τέλος Μαρτίου, παρακαλώ. Μέχρι τέλος Μαρτίου, παρακαλώ. Να στην εγκρίνει ο Δήμος και εφόσον το πας και στο Δήμο, αν προλάβεις, γιατί okay, εμείς το μάθαμε τελευταία στιγμή. Εδώ πες και για την ημερομηνία, γιατί είναι στη λήξη του μήνα. Τέλος του μήνα, το είπα, τέλος Μαρτίου. Είναι δηλαδή, σήμερα έχει 26 μήνες. Για μήτρα, ναι. λοιπόν, απλώς να βρεις μελετητή, να έρθει να σου κάνει όλο αυτό, να πρέπει εσύ να αλλάξεις σε πυράντοχα τα αλουμίνια ή την πόρτα ή να κάνει ζώνες, δεν ξέρω, πυρασφάλειας ή τα να κόψεις τα δέντρα που, okay, θα σου πει να κόψεις το δέντρο, θα πας στο Δήμο, θα σου πει κόψτο. Αλλά εσύ δεν μπορείς να κόψεις το δέντρο, γιατί πρέπει να πας στο δασαρχείο, που δεν θα σε αφήσει να το κόψεις το δέντρο. Θα έρθει λοιπόν ο ειδικός και θα πει, Αμαλία, κόψ τα πεύκα. Ναι. Εσύ θα πας στο Δήμο, θα πεις,
Μου είπε ο ειδικός ναι, να κόψω τα πέτρα. Βάσει τη μελέτη. Ναι. Θα σου πούνε ναι, αλλά πρέπει να πάρει άδεια από το δασαρχείο. Ναι. Θα πα στο δασαρχείο. Και θα σου πει όχι. Και θα σου πει όχι, μην τα κόψει. Και μετά τι θα γίνει, θα απλά πληρώσει το πρόστιμο. Ακριβώς. Μετά λοιπόν, εφόσον. Πρώτα απ' όλα, δεν έχουμε όλοι τα χρήματα να κάτσουμε να αλλάζουμε για την πυράντοχα, πόρτες ασφαλείας ή τα αλουμίνια. Είναι ένα ποσό πάρα πολύ μεγάλο και την ίδια στιγμή σου δίνουν μια ημερομηνία τέλος Μαρτίου, να το έχει κάνει όλο αυτό. Αλλιώς θα σου επιβληθεί πρόστιμο. Και πρόσεξε τι άλλο, Γιώργο μου. Γιατί μακριά να μην ξαναπιάσουν πυρκαγιές, αλλά θα ξαναπιάσουν. Προσθέω. Έτσι, προσθέω και καμιά περιουσία να μην απειληθεί. Και καεί το σπίτι μου, μιλάω για το δικό μου, τότε επειδή θα σου πούνε εμείς, σου το είχαμε πει, κυρία Κάτζου μου. Εσύ φταίς. Εσύ φταίς. Δεν έκανε τα πρέποντα. Τα πρέποντα. Άρα ούτε το κράτος αποζημιώνει, ούτε η ασφαλιστική. Αφού εσύ φταίς. Αφού εσύ φταίς. Άρα δεν σου λέει ότι εγώ νύπτω τα σχήρας μου. Εντάξει, περάσει η φωτιά μέσα από το σπίτι σου και καταστραφεί. Εσύ δεν έκανες αυτό που πρέπει. Εν τω μεταξύ, οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουμε. Εμείς το μάθαμε κατά τύχη από μια ανάρτηση του Δήμου στο Facebook. Δηλαδή, και άλλοι άνθρωποι που ρώτησα, κάπως έτσι το μάθανε. Κοίτα, η αλήθεια είναι και τραβάμε τα μαλλιά μας. Ότι και εμένα, όταν με πήρε ο Μανώλης και μου είπε το πρόβλημα, λέω κάτσε να το ψάξουμε και μάλιστα. Του... Ναι. Ήθελε να το ψάξει εσύ. Ναι, 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 εγώ είμαι για τα. Η μόνη που θα βγάλει άκρη είναι η αμαλία. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι κάτι για το οποίο οι περισσότεροι δεν έχουν ενημερωθεί. Δεν έχουν ενημερωθεί. Δηλαδή, ακριβώς. Θα φτάσει το τέλος του μήνα, θα έπρεπε να έχουν κάνει κάποιες ενέργειες βάση του ΦΕΚ που βγήκε. Βγήκε 15 Μαρτίου το ΦΕΚ. Ναι. Δεν ειδοποιήθηκαν, κανείς. Δεν γνωστοποιήθηκε, ούτε εμείς οι δημοσιογράφοι το μάθαμε, δεν το επικοινωνήσαμε στον κόσμο, αλλά ακόμα και αν το είχαμε κάνει. 15 μέρες για να βρεις όλους αυτούς τους ας πούμε ειδικούς, πολιτικοί, μηχανικοί κτλ. Μελέτητες. Είναι πάρα πολύ λίγες. Είναι πολύ λίγες για να κάνουν και τη μελέτη. Έτσι, δηλαδή, θα πάρεις κάποιον σήμερα τηλέφωνο από τους 100 που πιθανόν να υπάρχουν. Πότε θα σου κλείσει ραντεβού να έρθει. Και έχεις και τα χρήματα. Γιατί κάποιος θα πολύ πληρώσει και έχεις τα χρήματα να κάνεις όλα αυτά. Και να πω κάτι, εμείς και πολλοί άλλοι συμπολίτες μας, τα σπίτια τους νόμιμα. Δεν πήγαμε μέσα σε ένα δάσος να χτίσουμε. Μας είπε κανείς τότε ότι κυρία Κάτζου μου, κυρία Χουδαλάκη μου, πρέπει να είναι αυτές οι προδιαγραφές για να χτίσουμε. Να το πει κανείς. Ξαφνικά ναι. Έρχεσαι και βάζεις στο κεφάλι ένα κόστος που ξεκινάει μίνιμουμ 5 με 10 χιλιάρικα. Λόγω των πυράντοχων υλικών. Ακριβώς, έκανα ένα ρεπορτάζ ακριβά. Και το λέω. Λοιπόν, οπότε λίγο ας το δουν λίγο στο Υπουργείο, ας ενωθούμε τους Δήμους. Γιατί τώρα να μας έρθει ένα πρόστιμο και του καθενός μας 2.000, 3.000, 5.000 χωρίς να φταίμε. Εντάξει, είναι και άδικο. Ναι. Εγώ θα σου το πω με το γνωστό τρόπο με τον οποίο αναφέρεται η κυβερνός απαράταξη σε αυτές τις περιπτώσεις, για όλα αυτά η ατομική ευθύνη. Ναι, να φταίει η ατομική ευθύνη όταν φταίει όμως, αλήθεια, να φταίει. Για όλα αυτά η ατομική ευθύνη. Λοιπόν, σου εύχομαι πυράντοχα. Πυράντοχα, βεβαίως. Και λόγω βουλής, πυράντοχα χρειάζεται. Να πυραντέξετε και όλοι εσείς, να αντέξω κι εγώ λιγάκι, παίρνοντας μια ανάσα, θα πάμε σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά θα καλωσορίσουμε τον Γαβρίλη Σακελαρίδη.
Επιστροφή. Εδώ στο χωρίς μακιγιάζ και στο Άτικα που λέμε ως Αδελενιάλη, φιλοξενώντας ανθρώπους από όλα τα πολιτικά κόμματα, θέλοντας πάντα να μένουμε στη σωστή πλευρά της δημοσιογραφίας. Είναι χαρά μου που είναι εδώ ο Γαβρίλης Αγγελαρίδης. Καλώς τον. Καλησπέρα κύριε Χουδαλάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και υποψήφιος ευρωβουλευτής, να θυμίσω. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα, ναι. Θα είναι αποφάσεις που θα ανακοινωθούν συντεταγμένα. Με τη Νέα Αριστερά. Από τη Νέα Αριστερά, αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν, και θα σας ξεκινήσω από αυτή την πρωτοβουλία που είχε πάρει η Νέα Αριστερά πριν από 15 μέρες περίπου για την κατάθεση πρότασης για πρόταση μόφης. Χρειαζόσασταν δηλαδή υπογραφές από τα άλλα κόμματα και η οποία δεν είχε ευοδοθεί ως πρωτοβουλία. Mm-hmm. Τι έχει αλλάξει? Καταρχήν, εμείς νιώθουμε δικαιωμένοι για αυτή την πρωτοβουλία που πήραμε στις 6 Μαρτίου και απευθυνθήκαμε στον ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ και στην Πλεύση Ελευθερίας να καταθέσουμε από κοινού πρόταση δυσπιστίας απέναντι στην κυβέρνηση, με αφορμή τότε αυτό που θεωρήσαμε και πιστεύω ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες, από τις πιο κατάφορες παραβιάσεις του Συντάγματος, αφορούσε την ψήφιση του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εμείς από τότε είχαμε ακολουθήσει μια πολιτική με τόπου απέναντι στην κυβέρνηση, στην ανάγκη συγκρότησης αντιπολιτευτικού μετόπου εντός και εκτός Βουλής, έτσι ώστε να μπει ένα τέρμα σε αυτόν τον κατήφορο σε όλα τα ζητήματα και στα κοινωνικά ζητήματα, στο ζήτημα της ακρίβειας, στο ζήτημα της εσχροκέρδειας, αλλά ταυτόχρονα και της διολίσθησης του κράτους δικαίου. Νομίζω ότι το γεγονός τη συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει συγκλονίσει όλη την κοινωνία. Και όχι τόσο από τη μία, προφανώς ένα χρόνο πριν υπήρχε αυτό καθ' αυτό το δυστύχημα, η τραγωδία στα Τέμπη, αλλά είναι αλάτι στην πληγή στην πραγματικότητα αυτό το οποίο έχει ρίξει η κυβέρνηση όλο αυτό το χρονικό διάστημα και είναι κάτι το οποίο η κοινωνία το έχει κατανοήσει. Αυτή η πίεση στην πραγματικότητα και προς τα πολιτικά κόμματα έρχεται από την κοινωνία και εμείς οφείλουμε να την ακούσουμε και να δώσουμε τη μάχη αυτές τις τρεις μέρες στη Βουλή, εκπροσωπώντας την πλειοψηφία της κοινωνίας. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι ακόμα και το δημοσίευμα του Βήματος που ενεργοποίησε πάλι μια διαδικασία δεν υπήρχε κάποιο καινούριο στοιχείο, ότι πρόκειται για γνωστά πράγματα. Επικαλέστηκε ακόμα και τα ρεπορτάζ και τις αναφορές στις δημοσιογραφικές από τη δημόσια τηλεόραση. Ναι. Ποιο είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί σε σχέση με ό,τι είχε συμβεί πιο πριν την κατάσταση? Νομίζω τώρα, ότι ακόμα και αυτή η αντίδραση της κυβέρνησης, ακούγοντας και σήμερα, αν θέλετε, και τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι αυτή η οποία πραγματικά προσβάλλει ακόμα περισσότερο και τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και την κοινωνία ολόκληρη και αποδεικνύει και την συστηματική συγκάλυψη την οποία προσπαθεί να κάνει. Αυτό που μάθαμε από αυτό το δημοσίευμα, ανεξάρτητα αν είχε υποθεί και τότε και είχαν βγει και δημοσιεύματα, αυτό που μάθαμε τώρα είναι ότι αυτή η συγκάλυψη υπήρχε. Ήταν καταγεγραμμένη, υπήρχαν στοιχεία που αφορούσαν στην πραγματικότητα και τα εργαστήρια της αστυνομίας. Μα το ζήτημα δεν είναι όμως αυτό. Είναι το γεγονός ότι αποδεικνύεται ότι στη 1 Μάρτη του 2023, θυμηθείτε κύριε Χουδαλάκη, την επόμενη μέρα, το βράδυ, μάθαμε το δυστύχημα των Τεμπών, πώς ήσασταν εσείς, εγώ, οι τηλεθεατές μας. Σοκαρισμό. Την επόμενη μέρα. Εκείνη την ημέρα λοιπόν και εκείνες τις ώρες υπήρχαν άνθρωποι, δεν μπορούμε να ξέρουμε έτσι απόλυτα ποιοι ήταν, αλλά ξέρουμε ποιοι μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα ηχογραφημένα αρχεία του ΟΣΕ και οι οποίοι πήραν αυτό το υλικό και το μόνταραν και το διέρευσαν σε μέσο μαζικής ενημέρωσης και πάνω σε αυτή τη διαρροή ήρθε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο και είπε ακούγοντας, είπε επιλέξει, ακούγοντας και τις συνομιλίες βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό το ανθρώπινο λάθος. Επικαλέστηκε δηλαδή. Εμένα πάντως θέλω να σας πω ότι σε επίπεδο όχι τόσο πολύ δημοσιογραφικό, γιατί δημοσιογραφικά, λόγω της πολύ έτσι γενναίας παρουσίας του κυρίου Γενιδούνια, που ήταν ο πρόεδρος των μηχανοδηγών τότε, είχε υποθεί, το είχαμε φιλοξενήσει, ότι πρόκειται για κοπτοραπτική το ηχογραφημένο, το συγκεκριμένο, που έπαιξε τις πρώτες μέρες. Όμως, και γι' αυτό βάζω την παράμετρο που η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι ισχύει, στη δικαιοσύνη δεν πήγε το ηχογραφημένο, δεν έχει επηρεάσει την εξέλιξη της έρευνας εκείνο το πράγμα. Ταυτόχρονα όμως εγώ απορώ γιατί δεν αναδείχθηκε τόσο καιρό και από τα κόμματα, και δεν εννοώ μόνο το δικό σας, δεν αναδείχθηκε ότι 3-4 άνθρωποι ήταν αυτοί που είχαν πρόσβαση όλοι και όλοι στα ηχογραφημένα του ΟΣΕ.
Δεν το πήρε κανείς χαμπάρι. Αυτό θα σας πω, κύριε Χουδαλάκη. Πρώτα απ' όλα, είναι πιθανόν ενδεχομένως να μην αξιολογήθηκε επειδή δεν υπήρχαν και τα στοιχεία. Αυτή τη φορά έχουμε και τα στοιχεία. Έχουμε και τις εκθέσεις των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς. Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο, αν θέλετε, που κομίζει. Η επιβεβαίωση όσων λέγονταν. Που κομίζει και το ρεπορτάζ του Βήματος. Ένα αυτό. Δεύτερον, το λέει αυτό η κυβέρνηση. Ταυτόχρονα δεν θέλει να βάλει το δάχτυλο επί του τύπων των Ελλήνων. Ποιο είναι αυτό δηλαδή? Να πει, να ψάξει, να τοποθετηθεί, να απολογηθεί, εγώ θα έλεγα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος έκανε αυτή την κοπτοραπτική? Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν πρόσβαση σε αυτά τα ηχογραφημένα αρχεία? Ποιοι είναι αυτοί που το διέρευσαν? Και πολύ δε περισσότερο, αφού έγινε αυτό και αφού ήταν τόσο ευαίσθητη η κυβέρνηση που το ήξερε από τότε και εμείς δεν το είχαμε προσέξει, τι έκανε έτσι ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτό το συμβάν? Τίποτα από όλα αυτά, κύριε όμως Χουδαλάκη, στην πραγματικότητα δεν ενδιαφέρει την κυβέρνηση. Δεν είδαμε όμως. Τίποτα δεν για παράδειγμα. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να φροντίσει να υπάρξει αυτή η συγκάλυψη που τόσο μεθοδικά όλο αυτόν τον χρόνο τη βλέπουμε να ξεδιπλώνεται και μέσα από την Εξεταστική Επιτροπή Παροδία, αλλά και μέσα από τη γενικότερη συμπεριφορά της. Επειδή για κάθε κίνηση πολιτική πρέπει να υπάρχει ένας καθαρός στόχος, για να το πω έτσι. Εδώ η πρόταση δυσπιστίας, αν κρίνουμε από την εμπειρία τη μέχρι τώρα, καμία πρόταση δυσπιστίας δεν προκάλεσε την κατάρρευση μιας κυβέρνησης. Απολύτως. Προκάλεσε μια συζήτηση, έβαλε στο επίκεντρο της προσοχής κάποια πράγματα. Πιστεύετε ότι ο κύριος Μητσοτάκης, με τις τάσεις που έχει κρατήσει μέχρι τώρα, για παράδειγμα, δεν παρέστηκε καν στη συζήτηση για το πόρισμα της Επιτροπής? Δεν τον έχουμε ακούσει να τοποθετείται συχνά και μάλιστα σε ένα, θα έλεγα, αφιλόξενο περιβάλλον. Βέβαια. Σε μια hard talk κουβέντα με ένα διαβασμένο δημοσιογράφο. Που να τον ρωτήσει γιατί ο κύριος Τερεζάκης είναι, ξέρω εγώ, ας πούμε, έστω προσωρινός σύμβουλος του ΟΣΕ. Πιστεύετε ότι θα πάει στη Βουλή και θα απαντήσει? Και οι μη απαντήσεις του κυρίου Μητσοτάκη τον εκθέτουν και αποτελούν επιπλέον πληροφορία, αν θέλετε, για την κοινωνία, για τους πολίτες οι οποίοι θέλουν ή οφείλουν, θα έλεγα, να παρακολουθήσουν τα τεκτενόμενα όσο αντέχουν αυτές τις μέρες στη Βουλή. Ο λόγος για τον οποίο εμείς ως Νέα Αριστερά και από τις 6 Μάρτη, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά πριν, είχαμε προτείνει και τώρα φυσικά προστρέξαμε να υπογράψουμε, να συνυπογράψουμε αυτή την πρόταση δυσπιστίας απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, είναι όχι ότι επειδή πιστεύουμε ότι με έναν μαγικό τρόπο θα πέσει η κυβέρνηση. Δεν έχουμε αυταπάτες. Προφανώς θα εκτεθούν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Θα εκτεθούν και μέσα από τις ομιλίες τους και μέσα από την ψήφο τους για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Από την άλλη όμως το κρίσιμο είναι ότι όταν λέμε εμείς στη Νέα Αριστερά ότι πρέπει να επιστρέψει η πολιτική στο επίκεντρο, όταν λέμε επιστρέφει η πολιτική στο επίκεντρο εννοούμε να γίνει αυτή η κουβέντα, να γίνει αυτός ο δημοκρατικός διάλογος, να αξιοποιήσουμε τα συνταγματικά όπλα τα οποία μας δίνει και το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής και να εκτεθούν όλες οι απόψεις, να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη να απαντά σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα, κάτι που δεν το έκανε την προηγούμενη εβδομάδα με προκλητικό, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, τρόπο στην Ολομέλεια της Βουλής για το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής Παροδία, επαναλαμβάνω, και να πάρει τις ευθύνες πάνω του, να δώσει απαντήσεις συγκεκριμένες. Ναι. Όχι μόνο τι έγινε με αυτό το ρεπορτάζ του Βήματος και την κοπτοραπτική και το ποιος έκανε την κοπτοραπτική, ποιος τη διέρευσε και πώς αξιοποιήθηκε από τον ίδιο, να δώσει απαντήσεις σε όλα. Να δώσει απαντήσεις τι έγινε με τη σύμβαση 717, να δώσει απαντήσεις γιατί δεν λειτουργούσε το δευτεροβάθμιο κέντρο ελέγχου στην Καρόλου που καταστράφηκε σε πυρκαγιά το καλοκαίρι του 2019 και έκτοτε δεν έγινε τίποτα για να αποκατασταθεί. Σε μια σειρά από ζητήματα, να δώσει απαντήσεις για τη μετάταξη του περιβόητου σταθμάρχη. Όλα αυτά τα ζητήματα. Σε αυτά πρέπει να απαντήσει. Να δώσει απαντήσεις και για τη συγκάλυψη όμως. Mm-hmm. Για την Εξεταστική Επιτροπή, για αυτά που έγιναν μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή, που είναι γνωστά, τα ξέρετε, τα λέτε και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, τα ξέρουν και οι τηλεθεατές σας. Σε όλα αυτά πρέπει να δώσει απαντήσεις. Σας πάω λίγο σε αυτό που είπατε πριν, ότι εσείς βλέπετε την αναγκαιότητα, αν καταλαβαίνω καλά, της δημιουργίας ενός αντιπολιτευτικού μετώπου. Υπάρχουν 2-3 πράγματα τα οποία θα ήθελα να κουβεντιάσουμε. Το ένα αφορά πόσο εύκολο είναι να φτιάξεις μέτωπο μετά από μια διάσπαση με τους πρώην συντρόφους σας. Και ξέρω ότι δεν είναι προσωπικό το θέμα. Οι περισσότεροι αγαπιέστε μεταξύ σας, το λέω έτσι, αλλά η διάσπαση είναι διάσπαση και αφήνει και πληγές ανοιχτές. Και σε αυτή τη φάση, αυτό το μέτωπο, αν υποθέσουμε ότι κοινοβουλευτικά υλοποιείται έστω με ημερομηνία λήξης την Πέμπτη που θα γίνει και ψηφοφορία για την πρόταση δυσπιστίας, φαίνεται να έχει επικεφαλής τον κύριο Ανδρουλάκη. Το πρώτο που με ρωτήσατε.
Εμείς, ναι μεν, πιστεύουμε σε αυτό το αντιπολιτευτικό μέτωπο μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή. Ταυτόχρονα όμως, δεν θεωρούμε σε καμία περίπτωση ως Νέα Αριστερά ότι δεν υπάρχουν ευθύνες και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς και στην ηγεσία και στο ΠΑΣΟΚ το ίδιο. Επομένως, για εμάς αυτή τη στιγμή αυτό που είναι σημαντικό ως Νέα Αριστερά και αν θέλετε και το γεγονός ότι όντως προκύψαμε από αυτή τη διάσπαση, παρόλο που μπήκε κι άλλος κόσμος μέσα στη Νέα Αριστερά, με απελευθέρωση για το γεγονός της αποχώρησης από το ΣΥΡΙΖΑ, και δεν μιλάω μόνο για τον εαυτό μου, μιλάω και για άλλον κόσμο, προφανώς αυτό που θέλουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι ως Νέα Αριστερά να αποτελέσουμε μία φωνή αντιπολίτευσης, η οποία να ενέχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που λείπουν σήμερα στο κοινοβουλευτικό πλαίσιο, αλλά και στο κοινωνικό πλαίσιο. Εμείς αυτή τη στιγμή τι υπάρχει? Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό κενό εκπροσώπησης, κύριε Χουδαλάκη. Βλέπουμε δηλαδή ότι από τη μία υπάρχει μια έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια, κοινωνική δυσφορία με όλα τα ζητήματα τα γνωστά για τον κόσμο, την ακρίβεια, τη δημόσια υγεία και ούτω καθεξής, το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, την ασφάλεια. Και ταυτόχρονα βλέπουμε μια κυβέρνηση, μπορεί μεν να πέφτει, αλλά είναι ισχυρή, και ταυτόχρονα μια αντιπολίτευση συνολικά καθυλωμένη σε ποσοστά πάρα πολύ χαμηλά. Αυτό, κατά την άποψή μας, συμβαίνει για πολλούς λόγους. Θα σας πω μερικούς. Πρώτα απ' όλα, δεν έχουμε μια μαχητική αντιπολίτευση. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ δείχνουν ότι πέραν ενδεχομένως από κάποιες κορώνες ρητορικές, αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα. Η αντιπολίτευση, η σκληρή, η αγωνιστική, η μαχητική. Ταυτόχρονα δεν υπάρχει ένα πολιτικό σχέδιο που να μπορεί να εμπνεύσει τον κόσμο και να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά και να μπορέσει να εμπνευστεί ότι υπάρχει άλλος δρόμος για να κυβερνηθεί αυτή η χώρα. Για να μπορέσει να υπάρξει επιτέλους κοινωνική δικαιοσύνη. Για να μπορέσει να υπάρξει ένα φρένο σε αυτόν τον κατήφορο που αφορά το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Εμείς ως Νέα Αριστερά θέλουμε να το κάνουμε αυτό σε ένας αντιπολιτευτικός πόλος που να μπορέσει να χτίσει ένα νέο παράδειγμα πολιτικής, κύριε Χουδαλάκη. Και μέσα από αυτή τη δράση μας, την πράξη μας, θα κάνουμε και μέτωπα, θα ασκήσουμε και κριτική και στην αντιπολίτευση, σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση. Αν θέλετε την άποψή μου, εγώ θεωρώ οριακά φεδρή τη δήλωση του κυρίου Κασελάκη χτες και το γεγονός ότι σήμερα στην πραγματικότητα δίνει πάσα στον κύριο Μαρινάκη να απαντάει για άλλα αντί άλλων, αντί να μιλάει για τα πραγματικά ζητήματα. Με τους διεθνείς παρατηρητές. Ναι, γι' αυτό λέω. Γι' αυτό ακριβώς λέω. Και πραγματικά θεωρώ ότι είναι ο λάθος τρόπος να ασκήσεις αντιπολίτευση σε μια κυβέρνηση και το γεγονός ότι πιάνεται από αυτό ο κύριος Μαρινάκης διαρκώς και στην ουσία παρακάμπτει τα πραγματικά, τα δύσκολα ερωτήματα του οποίου τίθενται. Αυτό ήταν και σήμερα στο briefing. Σε αυτά απαντούσε κύριος. Σε αυτό εστίαζε ο κύριος Μαρινάκης. Γιατί νιώθει ασφάλεια σε επιχειρήματα τα οποία δεν τον ενοχλούν. Δεν του το φέρνουν σε δύσκολη θέση. Αντιθέτως, του δίνουν και διέξοδο στην πραγματικότητα. Τέτοια αντιπολίτευση θέλουμε. Τέτοια αντιπολίτευση, αν θέλουμε, έχουμε να καταναλώσουμε πάρα πολύ και την έχουμε καταναλώσει πάρα πολύ μέχρι τώρα. Καιρός να δούμε μια άλλη αντιπολίτευση. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χουδαλάκη. Ήταν χαρά μου. Να είστε καλά. Σας και την επόμενη φορά, αν θα είστε όντως υποψήφιος, να σας ευχηθώ και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, να πάμε στη Βουλή, να συνεχίσουμε τη σημερινή ούτως ή άλλως δύσκολη. Είναι μια εκπομπή ζιγ-ζακ. Θέλω να πούμε την καλησπέρα στον Γιώργο Καραμέρο, παλιό συνάδελφο, βουλευτή και τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κύριε Καραμέρο. Καλησπέρα, Γιάννη Χουδαλάκη. Καλησπέρα από το περιστήλιο της Βουλής. Λοιπόν, καταρχήν, συγγνώμη που δεν είμαι στο στούντιο, αλλά είναι σε εξέλιξη συζήτηση. Απολύτως αντιληπτό. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, γιατί καταλαβαίνω ότι είμαστε και λίγο, να το πω, σας φορτωνόμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά εσείς από αυτά ξέρετε. Τώρα, να ζητήσω ρεπορτάζ. Μα δεν είναι την ευκαιρία να επικοινωνούμε με τον κόσμο, με τους πολίτες. Να ζητήσω ρεπορτάζ καταρχήν. Στη Βουλή πώς είναι τα πράγματα? Το ρεπορτάζ θα σας το δώσει η κυρία Ντούσκα, που το κάνει αντικειμενικά. Εγώ θα σας πω τις προτάσεις, τις θέσεις και την προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία όλο αυτό το διάστημα. Συνυπογράφουμε την πρόταση της πιστείας και ήδη νομίζω όσοι παρακολουθήσουν τα ρεπορτάζ των τηλεοπτικών σταθμών ή βλέπουν το κανάλι της Βουλής, με την πρώτη αγόρευση του Νίκου Παπά, φαίνεται ποιος έχει και την πολιτική πρωτοβουλία στην ουσία, δηλαδή μέσα στο κοινοβούλιο. Ποιος πραγματικά θέτει τα ερωτήματα χωρίς καμία παρέκκληση εδώ και ένα χρόνο, και σε αυτά τα ερωτήματα, τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε αν θέλετε, κυρίως αφορούν τα ΤΕΜΠΗ, γιατί μια πρόταση δυσπιστίας δεν είναι μόνο θεματική, πλην όμως είναι λογικό μετά τις αποκαλύψεις την Κυριακή να υπήρξε αυτή
αυτή η σπίθα η οποία προκάλεσε και την πρόταση της πιστείας. Ερωτήματα τα οποία έθεσε ο Νίκος Παπάς θα θέσουν οι ομιλητές, θα θέσουμε οι ομιλητές και θα κληθεί, γιατί νομίζω ότι το ουσιαστικό που θα παραχθεί, κύριε Χαδαλάκη, είναι ότι επιτέλους θα αναγκαστεί να έρθει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, όταν γυρίσει από τον Καναδά, να απαντήσει στα ερωτήματα, να απολογηθεί αυτό που δεν έκανε τις προάλλες στη συζήτηση για το πόρισμα, τα πορίσματα της εξεταστικής. Θα ρωτήσω κάτι, γιατί νομίζω ότι και η εμπειρία μέχρι τώρα μας το έχει διδάξει. Το να έρθει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή είναι μια αναγκαστική διαδικασία. Το αν θα απαντήσει όμως, δεν το θεωρώ καθόλου σίγουρο. Είδαμε την επιλογή του να μην παραστεί καν στη συζήτηση για το πόρισμα της Επιτροπής. Είναι μια επιλογή. Και ότι το συγκεκριμένο θέμα φαίνεται να είναι αυτό που περισσότερο τον φθείρει πολιτικά από οποιοδήποτε άλλο. Τι είναι αυτό που σας κάνει αισιοδοξή, το ότι θα έρθει στη Βουλή και θα μπει στα βαθιά? Κοιτάξτε, δεν περιμένω να απαντήσει ουσιαστικά στα ερωτήματα. Εξάλλου είδαμε και τη γραμμή που είχαν οι συμμετέχοντες βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία στην Εξεταστική Επιτροπή. Θέλω να σας πω ότι και σήμερα στη συζήτηση πολλά από τα στελέχη και ο ειδικός αγορητής που εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό δεν έχει σταματήσει να μηδιά, να έχει αυτό το ύφος του σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μικρή φθορά δεν έλεγαν τα Τέμπη όλο αυτό το χρόνο. Εκτιμώ ότι δεν θα στην τρίμερη αυτή συζήτηση, η οποία άρον-άρον ξεκίνησε σήμερα το απόγευμα στις 7 πάνω στον αγώνα της εθνικής ομάδας με την Γεωργία, προκειμένου να τελειώσει άρον-άρον μέχρι την 5η το βράδυ. Δεν μπορώ να μην το επισημάνω αυτό. Δεν νομίζω ότι θέλει την προβολή αυτή της συζήτησης. Δεν θέλει τους πολίτες να γίνουν κοινωνία αυτή τη συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή με αφορμή την πρόταση. Το επισημαίνω αυτό που λέτε, κύριε Καραμέρο, και το βρίσκω πάρα πολύ εύστοχο. Ότι η έναρξη αυτής της διαδικασίας γίνεται με το παιχνίδι της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, το παιχνίδι της δεκαετίας, όπως λέγεται, έτσι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι και πολλοί από τους φίλους εδώ που θα ήταν συντονισμένοι θα βλέπουν την μπάλα. Λογικό είναι. Το καταλαβαίνω. Το μόνο που μένει να βγει και ο κ. Μητσοτάκης να μιλήσει πάνω στους αγώνες Ευρωλίγκας. Λυπάμαι που κάνω αυτόν τον παραλληλισμό, αλλά αυτή η χειραγώγηση κοινής γνώμης και σε τόσο απλά ζητήματα είναι κλασική πρακτική της Νέας Δημοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια. Εξάλλου για κάποιες τέτοιου είδους, πολύ πιο σοβαρές βέβαια, πρακτικές, όπως η εξαγωγή των συνομιλιών πριν αυτές πάνε στην αστυνομία και η παράλληλη κυκλοφορία αυτού του ηχογραφημένου ηχητικού αμέσως μετά το δυστύχημα, πάνω στο οποίο ηχητικό. Μάλλον το ηχητικό ήρθε να ενισχύσει το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη λίγες ώρες μετά το δυστύχημα. Την εξαγωγή των προσωπικών δεδομένων και των εκλογικών καταλόγων, όπου μάλιστα το κάνουν και χειρότερο με το νέο email που έστειλε σήμερα η κυρία Σιμακοπούλου στα θύματα αυτού του είδους των υποκλοπών των προσωπικών δεδομένων. Έχουμε και για πρώτη φορά μια που το λέτε για να ενημερώσω και εγώ τους τηλεθεατές μας, αν και είναι ένα θέμα το οποίο το έχετε σηκώσει εσείς και ως τομεάρχης ψηφιακής πολιτικής. Είναι η πρώτη φορά που πολύ καθαρά λέει ποιος της το έδωσε. Έτσι. Ότι της το έδωσε ο τομεάρχης από Δήμων της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάει για τον κύριο Θοδωρόπουλο. Ναι, ναι. Έτσι. Στο email της, το δεύτερο email της στους ανθρώπους που έλαβαν το πρώτο email της, 3-4 λεπτά μετά το επίσημο email του Υπουργείου Ιστορικών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτά θα τα κρίνει η δικαιοσύνη, γιατί εξ όσων μαθαίνω, εδώ θα σας δώσω λίγο ρεπορτάζ, το ξέρετε και εσείς, κύριε Χουδαλάκη, δεν είναι 30 ή 40, είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που θα προσφύγουν δικαστικά για αυτήν την υποκλοπή των προσωπικών τους δεδομένων επί τη βάση του νόμου για το GDPR. Ο κύριος Σωτηρόπουλος μας είπε ότι θα ξεπεράσουν το 100%. Θεωρώ ότι ήδη είχαμε, να το πω έτσι απλά για να καταλαβαίνομαστε, αρχίζουν και τα ρίχνουν ένα στον άλλον, η κυρία Σιμακοπούλου στον κύριο Θοδωρόπουλο, δεν ξέρω αν θα απαντήσει ο κύριος Θοδωρόπουλος, και έχω την αίσθηση σιγά σιγά, κυρία Χουδαλάκη, ότι το ίδιο θα γίνει και για τα Τέμπη κάποια στιγμή, με αφορμή την εξέλιξη της υπόθεσης στη δικαιοσύνη και όταν υπάρξει μια κλήτευση της δικαιοσύνης εκ νέου για πολιτικά πρόσωπα. Και μιλάω για όλα αυτά τα οποία εξετάζει η δικαιοσύνη. Ήδη ο Νίκος Παπάς, μιλώντας πρώτος τώρα εδώ στο Κοινοβούλιο, κάλεσε τον κύριο Αγοραστό, ο οποίος είναι ήδη κατηγορούμενος, να αποκαλύψει ή να μας πει αν ισχύει αυτό που είπε στο αυτή της κυρίας Καριστιανού, ότι ο κύριος Τριαντόπουλος είχε δώσει την εντολή για το μπάζωμα. Αλλά ξέρετε κάτι, και δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες. Νομίζω ότι ο κύριος Τριαντόπουλος ήταν όμως υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Υφυπουργός παρά τον Υφυπουργό, και αν πάμε και πιο πίσω, οι μηχανοδηγοί είχαν ενημερώσει τον κύριο Καραμαλή εγγράφος για ένα δυστύχημα το οποίο έρχεται. Μόνο τον τόπο και την ώρα δεν του είπαν.
Ο κύριος Τσαλίδης από τον ΟΣΕ, επίσης με επιστολή του το 2021, είχε ενημερώσει για σοβαρό δυστύχημα που είναι παπυλούμενο. Αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία θα βγουν και μέσα στην τριήμερη συζήτηση, κύριε Χουδαλάκη. Όπως για παράδειγμα αυτό το οποίο ήδη αναφέρουμε εμείς ως κοινοβουλευτική ομάδα. Το γεγονός δηλαδή ότι ο υπεύθυνος ασφαλείας του ΟΣΕ προήχθησε διευθύνοντα σύμβουλο. Και ο ίδιος είπε στην εξεταστική ότι έκανε την εξαγωγή των στοιχείων από το καταγραφικό, ενώ των συνομιλιών. Τον κύριο Τερεζάκη ονομάτισε. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει, βεβαίως, τον κύριο Τερεζάκη. Μου διέφευγε το επώνυμό του και με βοηθάτε. Όπως επίσης και η αστυνομία έβγαλε μια ανακοίνωση όπου κάνει λόγο για εξαγωγή και επεξεργασία που προηγήθηκε πριν τα στοιχεία φτάσουν σε εκείνη. Εδώ λοιπόν προκύπτει ότι υπήρξε παραποίηση των συνομιλιών. Αυτή ήταν η θριαλίδα που φέρνει στην Βουλή το θέμα, αλλά να μιλήσουμε ειλικρινά. Και νομίζω ότι αυτό έκανε και με ευθύτητα και αμεσότητα και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης. Οι πολίτες δεν νομίζω ότι, πέρα από το να περιμένουν ερωτήματα, απαντήσει από τον κύριο Μητσοτάκη, που εσείς προεξοφλείτε ότι δεν θα δώσει, το ίδιο κάνω και εγώ, θέλω να σας πω. Εγώ το αμφισβητώ. Λέω ότι είναι διαφορετικό πολιτικά πράγμα το να παραστεί και διαφορετικό να απαντήσει. Κρίνοντας από τη μέχρι τώρα στάση του, υποθέτω ότι κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα μπει στα βαθιά αυτής της υπόθεσης. Αν θέλετε για την εκτίμησή μου, να περιμένετε επίθεση και όχι άμυνα. Να περιμένετε δηλαδή να ονοματιστείτε και εσείς και το ΠΑΣΟΚ, σε λίγο θα φιλοξενήσουμε και εκπρόσωπό του, ως συμπράττοντες οικονομικά συμφέροντα. Τα οποία επίσης, αν δεν ονοματιστούν, θα φωτογραφηθούν απολύτως. Κοιτάξτε, αυτό είναι αστείο, δεδομένου ότι και ο κύριος Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, 13 λεπτά απαντούσε στην ερώτηση ποια είναι τα συμφέροντα τα οποία υπονοεί και δεν τολμούσε να αρθρώσει ένα όνομα, ένα όμιλο ή έμενε μόνο στην εφημερίδα. Εμείς, ξέρετε, δεν κρυβόμαστε, γιατί δεν υπάρχει αυτό το οποίο λέει η Νέα Δημοκρατία. Το Βήμα ανήκει στην Alter Ego, η Alter Ego είναι όμιλος του κυρίου Μαρινάκη, που έχει επίσης συμμετοχή, αν δεν κάνω λάθος, και στο Μέγκα και σε άλλα μέσα ενημέρωσης. Προσέξτε, δεν θα μπούμε τώρα εμείς σε αυτήν την διαμάχη. Εμείς παρακολουθούμε τις ανακοινώσεις και τα δημοσιεύματα και τις έρευνες του τύπου. Όπως εγώ σας λύσα το μεράκι της ψηφιακής διακυβέρνησης, είχε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα, το ντοκουμέντο χθες για τη Μαγιορίτας και τις άλλες εταιρείες τύπου Cambridge Analytica που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους χειραγωγήσεις. Ναι, για τον τρόπο με τον οποίο χειραγωγείται ο κόσμος, έτσι. Τώρα, αποκηρύττει τη Μαγιορίτας ο κύριος Μητσοτάκης, από ό,τι είδα επίσης την απάντηση του κύριου Μαρινάκη στο press room. Μπορεί να αποκηρύττει και άλλα εκδοτικά ή οικονομικά συμφέροντα ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά ξέρετε, υπάρχει αυτή η ρημάδα, η πραγματικότητα και η αλήθεια. Και θα σας πω εγώ ποια εκτιμώ ότι είναι η αλήθεια. Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, αγαπητέ κύριε Γραμμένο. Δεν θα ικανοποιηθούν, ναι, βεβαίως, από καμία κοινοβουλευτική συζήτηση, όση ένταση και να έχει, αν δεν δουν οι πολίτες, πολιτικά πρόσωπα, αυτά τα οποία ήταν αρμόδια και υπεύθυνα, να περνούν το κατόφλι του φυσικού δικαστή, κύριε Χουδαλάκη, και εκεί, βάσει των στοιχείων, να εξεταστούν και να δολογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Όλα τα υπόλοιπα είναι χρόνος που χάνεται, με την κοινωνία να χάνει την εμπιστοσύνη της στους θεσμούς και την κυβέρνηση να αιμορραγεί δημοσκοπικά. Ποσός μας ενδιαφέρει, το θέμα είναι να βγει αλήθεια, όλη η αλήθεια, χωρίς μοντάζ και χωρίς μπαζώματα για αυτή την υπόθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γαραμέρο. Να είστε καλά και καλή συνέχεια και καλή δύναμη για το επόμενο τριήμερο. Λοιπόν, και επειδή προανήγγειλα ότι κοντά μας θα έχουμε και εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, ο Δημήτρης Οικονόμου, καλώς τον, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, και να πούμε ότι ευχόμαστε να κερδίσει και η εθνική μας. Αλίμονο. Άκουσα τον κύριο Καραμέρο. Από καρδιάς. Βεβαίως θέλω να πω ότι έστοχο ήταν του κύριου Καραμέρου, θα λέγαμε πως είναι το δημοσιογραφικό το σχόλιο, ότι ξεκινάει μια διαδικασία η οποία, όπως και αν έχει σοβαρή, είναι η σοβαρότερη διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου που μπορεί να υπάρξει και ξεκινάει μαζί με την εθνική και οι μισοί Έλληνες, φαντάζομαι, βλέπουν την μπάλα αυτή την ώρα. Λογικό. Οι Έλληνες έχουν δύο επίσημες αγαπημένες, την εθνική ομάδα και τη δημοκρατία. Ναι. Και τον μπάσκετ. Λοιπόν, τώρα να σας πάω λίγο στην ιστορία της κατάθεσης προτάσεις Μομφής. Ασκείται μία κριτική και θέλω να σας την πω γιατί κατά τη γνώμη μου έχει βάση. Δεν είναι έολη. Ασκείται με αλφαγιώτα, ναι. Ναι, ναι. Ότι ενώ η Νέα Δημοκρατία τις τελευταίες πολλές εβδομάδες, τις 2-3 με πολύ μεγάλη ένταση,
δέχεται την πίεση που η τραγωδία των Ντεμπών παράγει. Είδαμε βουλευτές να διαφοροποιούνται, τον κύριο Φλωρίδη επί της ουσίας να καταγγέλει τον κύριο Καραμαλή, έτσι, για έλλειψη πολιτικής ευτυχίας. Υπάρχει καταγεγραμμένη δημοσκοπική φθορά. Έρχεστε εσείς με μία πρόταση Μομφής και τη συσπυρώνετε. Ρητορικά θα ρωτήσω αν πιστεύετε δηλαδή ότι όλη αυτή η διαδικασία θα βελτιώσει δημοσκοπικά την κατάσταση της Νέας Δημοκρατίας. Θα σας πω όμως κάτι πιο σημαντικό. Τίποτα άλλο από όλα αυτά που συζητάμε δεν μπορούμε να το βάλουμε και δεν το βάλαμε ποτέ ως Πασόκ σε ένα επίπεδο μικροπολιτικού παιχνιδιού. Γιατί εδώ πέρα αυτό που έχουμε μπροστά μας, το διακύβευμα, άλλωστε η κατάσταση πρόταση Μομφής, πρόταση δυσπιστίας, είναι το πιο σημαντικό όπλο συνταγματικό που έχει η αντιπολίτευση στη δημοκρατία μας. Άρα δεν μπορούμε να το αναγάγουμε σε μικροπολιτικά παιχνίδια. Όταν κινδυνεύει η δημοκρατία μας, όταν κινδυνεύει το κράτος δικαίου μας από πολλαπλές προσπάθειες της συγκεκριμένης κυβέρνησης να το ελέγξει και να την παραβιάσει, τότε υπάρχει ένα όριο. Και το όριο αυτό ήρθε με τις αποκαλύψεις του βήματος Σαββατοκύριακο. Και γι' αυτό το λόγο καταθέσαμε την πρόταση της πιστίας. Όχι για μικροπολιτικά παιχνίδια και όχι βάζοντας τη συζήτηση αυτή στενοπό δημοσκοπικών ή άλλων παιχνιδιών. Και επειδή εμείς έχουμε πολύ περισσότερη εμπιστοσύνη στην κοινωνία από την κυβέρνηση, αυτό το οποίο εμείς αφουγκραζόμαστε με όποιον μιλάμε, είναι ότι επιτέλους πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτό τον κατήφορο το δημοκρατικό που έχει με ευθύνη της κυβέρνησης περιέλθει η πατρίδα μας. Κύριε Οικονόμου, υπάρχει αυτό το κομμάτι που προφανώς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί εύκολα να αξιολογηθεί. Εξάλλου, την Πέμπτη το βράδυ με την ψηφοφορία, και αφού θα έχουν ολοκληρωθεί και οι ομιλίες, θα είμαστε λίγο σοφότεροι. Λίγο σοφότεροι. Αναρωτιέμαι όμως αν μέσα από αυτή τη διαδικασία είχατε και μία στόχευση η οποία είχε να κάνει με το να περάσει πρωτοβουλία των κινήσεων στο ΠΑΣΟΚ. Όπως είπα πριν, με αλφαγιώτα, όπως είπατε, ασκείται μία κριτική. Ασκούνταν λοιπόν και μία κριτική στον πρόεδρο σας ότι δεν έπαιρνε πρωτοβουλίες. Μήπως και η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει να κάνει με την προσωπική κριτική στον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτές είναι όλες ωραίες ερωτήσεις, αλλά είναι ελάσσονες σημασίες. Για μένα είναι υποχρεωτικές. Το καταλαβαίνω απολύτως, καταλαβαίνω γιατί τις κάνετε. Εδώ όμως, και θα το ξαναπώ ακόμα μία φορά. Είμαστε σε ένα δημοκρατικό κατήφορο και πρέπει σε αυτό να μπει τέλος. Μακάρι, μακάρι, οποιοδήποτε άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης να είχε πάρει την πρωτοβουλία να κάνει αυτό. Και εμείς θα συμβάλαμε. Πάντως πριν μακάρι από 15 μέρες. Το έκανε όμως το ΠΑΣΟΚ. Πριν από 15 μέρες. Και με πολύ μεγάλη χαρά, για να το κλείσω, για να μην έχει πάρει καμία την πρωτοβουλία για κάτι. Την πρόταση Μομφής λόγω των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων. Και να πω. Και πολύ καλοδεχούμενη είναι η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να συμβάλλουν σε αυτή την πρόταση της πιστίας και θα το δούμε ότι θα είναι και πολύ καλή και συμβολή τους κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Τώρα είπατε για την πρόταση της Νέας Αριστεράς. Υπάρχουν όμως νέα δεδομένα. Υπάρχουν νέα δεδομένα. Δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να καταθέσει μια πρόταση της πιστίας στο ίδιο πολιτικό περιβάλλον που ήταν όταν το κατέθεσε η Νέα Αριστερά. Γι' αυτό άλλωστε και η συγκεκριμένη πρόταση της πιστίας θα κατατεθεί και θα πάρει και τις αναγκαίες ψήφους. Δεν θέλω να με αγενήσεις, το ξέρετε. Παρακαλώ. Όμως ο κύριος Μαρινάκης, και εννοώ ο Παύλος Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος, για να μην μπερδευόμαστε, λέει ότι πήρατε αυτή την πρωτοβουλία γιατί συμπορεύεστε με συγκεκριμένα οικονομικά και προφανώς εκδοτικά συμφέροντα. Και εσείς λέτε νέα στοιχεία, την ίδια ώρα που ο ίδιος λέει ότι αυτά τα νέα στοιχεία είναι αυτά που ξέρουμε εδώ και ένα χρόνο. Είναι αυτά που είχε μεταδώσει η δημόσια τηλεόραση, είναι αυτά που είχε πει ο Γενιδούνιας ως πρόεδρος των μηχανοδηγών, δηλαδή ότι είναι κοπτοραπτική και μονταρισμένο το συγκεκριμένο ηχογραφημένο. Ναι, τα νέα λοιπόν αυτά στοιχεία θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να τα ξέρουν στην Εξεταστική Επιτροπή τα ίδια οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι ίδιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τη μονταζιέρα για να κάνουν ερωτήσεις σε μάρτυρες. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του κ. Φωτήλα, ο οποίος έλεγε, αφού υπάρχει συγκεκριμένη καταγραφή, γιατί δεν προχωρήσατε. Και την ίδια στιγμή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τα έλεγαν, κανένας από αυτούς δεν κλήθηκε. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία η κυβέρνηση μας λέει τώρα ότι τα γνωρίζει πάρα πολύ καιρό. Τι έχει κάνει λοιπόν για να μάθει ποιος είχε προνομιακή πρόσβαση,
ποιος τα αλλίωσε, ποιος τα διέρευσε σε φίλια προς την κυβέρνηση μέσα. Το έχει ερευνήσει, πού έχει πάει αυτή η έρευνα. Και να πούμε πολύ καλή την πίστη, που βέβαια κανένα στοιχείο δεν συνάδει προς αυτό, ότι κάποιος παραπλανήθησε τον Πρωθυπουργό. Καλά παραπλανεί κάποιος τον Πρωθυπουργό και ο Πρωθυπουργός πρώτος δεν έχει δώσει εντολή για να διελευκανθεί η συγκεκριμένη παραπλάνηση, η συγκεκριμένη μοταζιέρα. Μάλιστα, η κυρία Κωνσταντοπούλου που φιλοξενήσαμε χθες στη θέση που καθώς ήταν εσείς, είπε ότι ο κύριος Πρωθυπουργός έχει σαφή εντύπωση, σαφή άποψη για το πράγμα από το πρώτο βράδυ, γιατί όπως ο ίδιος είχε πει, όλο το βράδυ ήταν στο πόδι, είχε ενημερωθεί και το παρακολουθούσε. Απλή σημείωση είναι από την πλευρά μου, μια που είναι κάτι το οποίο υπόθηκε πρώτη φορά χτες εδώ στο Χωρίς Μακιγιάζ. Θα σας πάω σε ένα άλλο πρόσωπο όμως τώρα. Επειδή το είπατε, γιατί εδώ έχει σημασία και έρχομαι σε συνέχεια αυτό που είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ξέρετε, ο Πρωθυπουργός δεν είναι αφελής. Ο Πρωθυπουργός, αν είχε παραπλανηθεί από συγκεκριμένο παρακρατικό μηχανισμό, χωρίς να είναι γνώση του, θα είχε κινηθεί πολύ πιο γρήγορα. Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να ήξερε ότι λειτουργεί μηχανισμός ο οποίος τον παραπλανεί και δεν έχει κάνει τίποτα. Θα σας πάω στο πρόσωπο Καραμαλής. Γιατί και η Αλεξάνδρα Ντούσκα από τη Βουλή μας μετέφερε την πληροφορία ότι έχει κλειδώσει η παρέμβασή του. Δεν θα παραστεί απλώς ή δεν θα ψηφίσει, αλλά ότι θα παρέμβει. Και θέλω να σας ρωτήσω. Και αυτή θα σας διακόψω εγώ τώρα, χωρίς να θέλω να μαγενεί. Και εδώ βλέπετε και ποιος είναι ο λόγος της πρότασης πιστείας σε αυτό το σημείο. Διότι ξέρετε, προσπαθεί, απέφονταν όπως ο διάολος στο λιβάνι, κύριε Χουδαλάκη, τον εμφανιστούν στην κυβέρνηση και ο κ. Καραμαλής και ο κ. Μητσοτάκης. Βλέπετε όμως. Να διαφωνήσω αφού δεν παρέστησαν ούτε στη συζήτηση για το πόρισμα της Επιτροπής. Βλέπετε όμως η δημοκρατία μας έχει εργαλεία και όπλα για να θωρακίζεται. Ναι. Κλείνοντας την κουβέντα, θέλω να σας ρωτήσω τι ακριβώς περιμένετε να υποθεί από τον αρμόδιο, τον καθήλυνα αρμόδιο υπουργό που διαχειρίστηκε αυτή την ιστορία και στον οποίο μέχρι τώρα επικεντρώνονταν, πρέπει να πω, και η κριτική. Δηλαδή, όλοι λέγανε ότι ήταν μια δίθεν ανάληψη ευθύνης η παρέτησή του από το υπουργικό αξίωμα από τη στιγμή που λίγους μήνες μετά ήταν εκ νέου υποψήφιος και βέβαια οι Σεραίοι τον στείλαν στη Βουλή. Έτσι δεν πήγε με το ζόρι. Να σου πω κάτι, επειδή λίγη σημασία έχει αυτό που θα σου πω, ότι εδώ πέρα δικαιώθηκαν όμως πράγματα τα οποία έχουμε πει ως Πασόκ εδώ πολύ καιρό. Ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να πάμε σε προανακριτική επιτροπή με συγκεκριμένα κατηγορητήριο για τη Σύμβαση 717. Εδώ πέρα πρέπει να αποδοθούν συγκεκριμένες κατηγορίες στον κύριο Καραμαλή, να κληθεί να απαντήσει σε αυτό και όχι σε αυτό το φλου πράγμα το οποίο έφερε το ΚΚΕ και στο οποίο έδωσε και άνοιξε την πόρτα στη Νέα Δημοκρατία για τη συγκάλυψη. Γιατί αυτό έχει γίνει στην πραγματικότητα. Εδώ πέρα, ξέρετε όμως, έχουν γίνει βήματα από εκεί. Και ο κύριος Καραμαλής είναι εμφανές ότι είχε την απόλυτη στήριξη όλου του συστήματος του Μεγάλου Μαξίμου και του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ώστε να μην έρθει φως σε τίποτα. Να υπάρχει μια πλήρη συγκάλυψη και να γλιτώσει και ο κ. Καραμαλής στο να κάτσει στο σκαμνί και να κάτσει στη δικαιοσύνη και να αποφαθεί δικαιοσύνη εάν πρέπει να κριθεί ένοχος ή όχι. Αυτό στην πραγματικότητα έγινε. Άρα τι περιμένω να ακούσουμε από τον κύριο Καραμαλή. Κροκοδίλια, αλλά δάκρυα θα ακούσουμε από τον κύριο Καραμαλή. Γιατί ξέρετε, η υπόθεση έχει φύγει πλέον από αυτό το επίπεδο. Διότι η προσπάθεια, η συντονισμένη προσπάθεια που έχει γίνει για συγκάλυψη των πραγματικών δεδομένων και των πραγματικών γεγονότων για την τραγωδία και το έγκλημα των Τεμπών, πλέον έχει αναχθεί σε πολύ μεγάλο, πολύ μεγαλύτερο ζήτημα δημοκρατίας από τη τραγωδία και το έγκλημα αυτό καθ' αυτό. Προφανώς ο κύριος Καραμαλής θα πρέπει να απαντήσει και να απαντήσει στη δικαιοσύνη. Θα πρέπει το πολιτικό σύστημα και η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, να επιτρέψει στη δικαιοσύνη να ερευνήσει ποιες είναι οι ευθύνες, οι συγκεκριμένες ευθύνες του κυρίου Καραμαλή. Αλλά από εκεί και πέρα, η πρόταση πιστείας αφορά τη συγκάλυψη, αφορά την υποβάθμιση του κράτους δικαίου και ακουμπάει και αγγίζει και πρέπει να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Οικονόμου, για την κουβέντα. Ούτως ή άλλως, το επόμενο τρίμερο είναι καυτό. Εσείς θα παρακαλούσα πολύ να μείνετε συντονισμένοι. Προφανώς τα νέα της Εθνικής θα τα μάθετε, αλλά το κυριότερο είναι να μάθετε τα ουσιαστικά νέα, σαν και αυτά που κάθε βράδυ σας παρουσιάζει στο κεντρικό μας δελτίο η Αθηνά Σότζου, που αμέσως μετά ακολουθεί.